Έσετε ήμαρ! Έφτασε η ώρα η καλή! Πάμε να γουστάρουμε σήμερα μπαλίτσα! Πάμε να δούμε ένα ντέρπι από τα παλιά! Πάμε να δούμε δύο μεγάλες ομάδες της Ελλάδος και της πόλης μας να παίζουν μπάλα, ένα γήπεδο κατάμεστο να παραλληλεί, παίκτες μέσα να τα δίνουν όλα και καρφωμένη όλη η Ελλάδα στο μεγάλο ντέρπι Άρη ΠΑΟΚ. Για να ξέρετε εσείς οι νεότεροι, να αρχίζετε να μαθαίνετε, γιατί έχει ξεχαστεί σε αυτή την πόλη τα μεγάλα ντέρπι, ισοδύναμες οι ομάδες, λίγο πιο πάνω η μία, λίγο πιο κάτω η άλλη. Αλλά η έδρα να παίζει σημαντικό ρόλο και πάνω απ' όλα τα Άρης ΠΑΟΚ είναι άλλη βλακάρε. Ντερβίσια, άλλο πράγμα ρε παιδί μου. Αλλιώς είναι το ΠΑΟΚ Άρης και αλλιώς είναι το Άρης ΠΑΟΚ. Ίσως κάποιοι φίλοι αριανοί οι οποίοι ενδεχομένως να διακατέχονται από μία δόση φανατισμού να μην μπορέσουν να πιάσουν, όμως αυτή είναι η αλήθεια και έτσι θα την πω όπως την νιώθω. Άλλο το ΠΑΟΚ Άρης, άλλο το Άρης ΠΑΟΚ. Γιατί τα τελευταία 40 χρόνια από το 70 και μετά ο ΠΑΟΚ έχει πιο δυνατή ομάδα από τον Άρη. Έχει πιο μεγάλα ονόματα και φαίνεται και από το ότι έχει πάρει και πρωτάθλημα, έχει πάρει και κύπελα 6 στον αριθμό. 2 πρωταθλήματα, ενώ ο Άρης έχει μείνει στην ομάδα του 70, του 1-0, στον τελικό κυπέλου μεταξύ του Άρη και του ΠΑΟΚ στο Καφτατζόγλιο. Υπήρχε πιο ευκολία κατά κάποιο τρόπο, οι περισσότεροι αγώνες πεζότανε μέχρι το τελευταίο λεπτό. Υπήρχε όμως, υπήρχαν χρονιές που πιο εύκολα ο ΠΑΟΚ κέρδισε τον Άρη στην Τούμπα. Η διαφορά όμως που υπήρχε ίσως σκελιζότανε τις περισσότερες φορές με τη δυναμική της έδρας. Άρης ΠΑΟΚ λοιπόν, ένας Άρης ανδριωμένος μετά την περιπέτειά του, κάνοντας μια ομάδα εν πάση περιπτώσει δεν θα πω αντάξια της ιστορίας, το έχουμε δει καλύτερες, αλλά μια αξιοπρεπή, ένα καλό προπονητή και με έναν κόσμο που δείχνει ότι συμπαρίσταται. Και εδώ θα παιχθεί το ντέρπι σήμερα. Η παρουσία των κόσμου για το γήπεδο ισοσκελίζει, όπως είπαμε, κατά κάποιο τρόπο τη μεγάλη διαφορά που υπάρχει. Γιατί ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα που έχει ρέγουλα πλέον. Είναι ομάδα. Πάμε λοιπόν να δούμε σήμερα στις 7 η ώρα άλλη από την τηλεόραση ή τυχερή τα νιάτα της πόλης, η αριανή οικογένεια θα κατακλείσει το γήπεδο, ήδη από ό,τι μαθαίνω κάτι λίγα ειστήρια, τα πολύ ακριβά εκεί, τα 150-200 ευρώ που τους έχουν μείνει. Θα δούμε μπάλα σήμερα. Σήμερα θα γουστάρουμε. Θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς που έχετε κάνει αυτή την εκπομπή, την καλύτερη εκπομπή, την πρώτη εκπομπή στη Μακεδονία. Θέλω να ευχαριστήσω για τη συμπεριφορά σας και τον τρόπο που εκφράζεστε όταν παίρνετε τηλέφωνα. Τώρα ένας πήρε χθες, λέει, και είπε τον κύριο Κώστα ότι εν πάση περιπτώσει κυριούλη θέλεις γιατρό αυτά που λες. Και πήρε ο άλλος ο ποντικομαμής ο Πασχάλης να βάλει φυτίλια. Και δεν πρέπει να μιλάει ένας για τον κύριο Κώστα έτσι. Με παίρνει μετά στο διάλειμμα ο κύριος Κώστας, ακούστε τι έχει γίνει. Και δεν έπρεπε να μίλησε ρε, του λέω, πλάκα έκανε ο άνθρωπος. Άλλο ρε να κάνει χιούμορ ο άλλος και άλλο να έχει κακία μέσα του.
Ο Κυρκώστας το κατάλαβε. Έχει χιούμορ ο Κυρκώστας. Έχει την πλάκα του ο Κυρκώστας. Είναι η ατραξιόν της εκπομπής. Κάτω τα χέρια από τον κύριο Κώστα. Είναι ο μεγαλύτερος παπάς. Πουλάει το παραμύθι. Είναι άσχετος από ποδόσφαιρο. Δεν έχει ιδέα από μπάλα. Δεν ξέρει ιστορία. Δεν ξέρει γεωγραφία. Δεν ξέρει πολιτική. Τον Πιερικό ξέρει μόνο. Μουσική ξέρει πολύ. Μην του τη βγεις εκεί. Κινηματογράφο τον έχει σπουδάσει. Και πάνω απ' όλα να σας πω κάτι για να τον εκτιμήσετε. Εκτός ότι λέει ότι παίζει καλό τάβλι, καλά εγώ Κυρκώστα με δεμένα τα χέρια θα τον παίξω τάβλι. Θα του λέω ρίχνε για μένα. Παίζει εσύ με το στόμα και εγώ με τα ζάρια. Αλλά αυτό που με έκανε εντύπωση είναι ότι παίζει και μπρίζ ο κύριος Κώστας. Είμαι λέει από τους δυνατότερους παίκτες στην Ελλάδα στο μπρίζ. Και ξέρεις μου λέει γιατί λέω γιατί ρε κότσο. Γιατί λέω εγώ μυαλό. Άντε ρε του λέω πόξι. Μυαλό του λέω έχεις εκεί μπάλα δεν ξέρεις. Μην μπερδεύεσαι. Για όλους αυτούς τους φίλους. Τους ήρωες αυτής της εκπομπής. Και πολλούς άλλους. Για όλους αυτούς που επικοινωνούν μαζί μας. Από όλα τα μήκη και τα πλάτη. Του κόσμου. Τους φίλους μας τους Αθηναίους. Τους χαιρετίζω. Ειδικά οι ακροατές εκπομπής που είναι από την κάτω Ελλάδα, την παλιά Ελλάδα τη λεγόμενη, νησιά, Πελοπόννησο, Αττική. Οι Αττικοί, οι άνθρωποι που μένουν στην Αττική, οι Αθηναίοι, έτσι ονομάζονται και στον Πειραιά. Οι Πειραιά, θα πω Πειραιά, που είσαι Πειραιώτης είμαι, δεν λένε Αθηναίος είμαι. Αλλά η Αθήνα είναι Αθήνα, δηλαδή τώρα εδώ που τα λέμε, εντελώς μεταξύ μας πιο, ξέρω εγώ, άσημη, άοσμη. Πόλη από τον Πειραιά δεν έχει η Ελλάδα. Ποια Μουδανιά λέμε και ποιο Κιλκής και ποια Κατερίνη που φημίζονται για την ασκήμια τους. Καλλικράτεια, ξέρω εγώ. Δεν υπάρχει. Αν δεν υπήρχε ο Ολυμπιακός και η Μελίνα Μερκούρη να τραγουδεί στα παιδιά του Πειραιά, δεν έχει βγάλει ένα πολιτικό, ένα ποιητή, ένα μεγάλο ποδοσφαιριστή. Είναι ένας παπάς και μισός. Οι φίλοι λοιπόν από τον Πειραιά οι οποίοι κάνουν χαβά μαζί μας είναι οι πιο αγαπητοί για μένα. Γιατί τους ξέρω τους Πειραιώτες, είναι έξω καρδιά. Είναι λέμε, είναι πιο ωραίοι από τους Αθηναίους. Πιο μπεσαλίδες, πιο λιμανίσι. Πλησιάζουν πιο πολύ σε εμάς. Αν δεν υπήρχε ο Ολυμπιακός να υπάρχει αυτή η μεγάλη αντιπαλότητα, θα ήταν αδελφές πόλης στη Θεσσαλονίκη με τον Πειραιά. Αλλά έχετε τον Ολυμπιακό εκεί πέρα που γίνεστε αιτία, μη γουστάρει ούτε σας, ούτε την ομάδα σας, πλην εξαιρέσεων, ούτε την πόλη σας, ούτε τους δημάρχους που βγάλατε, τις μετριότητες αυτές, την πανέμορφη ακτή της Αττικής, τη χιλιοτραγουδισμένη με τον ναό του Ποσειδώνα εκεί στο Σούνιο. Δεν φημίζεσαι τίποτα παραπάνω από τον άρχοντα οι Αθηναίοι να παίρνουν το καράβι να πηγαίνουν στη Μύκονο και στη Σαντορίνη. Για όλους τους ακροατές, για όλους τους φίλους, ο Σωτήρης Δασκαλάκης έχει έτοιμα. Θα μιλήσουμε ρε για τα μας. Θα σας πω τα δύο μάτς με το μεγαλύτερο αποτέλεσμα μέσα στο Χαριλάου. Άρης ΠΑΟΚ 5-1, Άρης ΠΑΟΚ 0-4. Αυτά είναι τα δύο μάτς με το μεγαλύτερο σκορ στο γήπεδο. Διαφορά σε σκορ, γιατί υπάρχει ένα 3-3 που μπήκαν 6 γκολ. Τρομερό μάτς κι αυτό. Ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε στο 92 με κεφαλιά του Γούναρη. Και αμέσως μετά συγκρούστηκε στον αέρα με τον Άγγελο Σπυρίδωνα και μεταφέρθη με κάταυμα στη μύτη στο νοσοκομείο ανέστητος, αιμόφυρτος. Έτσι πέρασε με χ ο ΠΑΟΚ
από το Γαριλάου. Δέστε τι έπαθε, πόβαλε γκολ. Όχι ότι το έκανε επίτηδες, η δύναμη που είχαν οι παίκτες. Συγκρούστηκαν στον αέρα. Ματσάρες. Βάζουμε λοιπόν το τραγούδι για τους φίλους της Μακεδονίας αλλά όλη της Ελλάδος και τους εκφράζουμε την αγάπη μας και τα ευχαριστήριά μας, γιατί είναι κοντά μας, γιατί όλοι μαζί κάνουμε αυτή την εκπομπή. Είπε ότι θα έρθει και η αποστολή σας σήμερα. Για να δούμε. Τι ωραία είμαστε! Είστε ο ήλιος μου, είστε ο φίλος μου, είστε ό,τι έχω και δεν έχω στη ζωή μου. Έχω εσάς τους φίλους μου. Περνάμε ωραία μαζί, κάνουμε ωραία εκπομπούλα και έχω να πω και στον κόσμο ότι ένα δωράκι της εκπομπής, ένα δωράκι του Λίμπερο 107,4 και να το λέτε. Την αγάπη των Ερτζιανών, το δικό σας ραδιόφωνο, το Λίμπερο της καρδιάς μας. Τρία εισιτήρια για τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τη Βίτη που παίζει στο γήπεδο της Τούμπας την Πέμπτη στις 10 η ώρα το βράδυ. Ήδη 22.000 εισιτήρια έχουν διατεθεί διαρκείας. Αν έρθουν και τίποτα Ούγγροι, πολύ λίγα εισιτήρια θα μείνουν, πιστεύω, να εξεφανιστούν. Μαγικά χαρτάκια για τη μεγάλη πορεία του ΠΑΟΚ στην Ευρώπη, εδώ που κάνει προπόνηση, γιατί του χρόνου θα παίζει στα μεγάλα σαλόνια του Champions League. Έτσι λένε οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Εγώ βλέπω ότι η Παραθηναϊκάρα κερδίζει, σαρώνουμε. Και μάλιστα ο πρόεδρος μας ο κύριος Αλαφούζος, έχοντας μιλήσει με τον συνεργάτη του, τον Κογκολέζο αυτόρα που έφερε, πω Κογκολέζο, όχι δεν είναι Ταϊλανδός, 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 τρώει πατράγια, τρώει φίδια, τρώει σκύλους, τρώει όποιο βρει μπροστά του. Θα προσφύγουν στην UEFA με το πακέτο ότι αδίκως χάσανε τους 6 βαθμούς, διότι όλοι είναι πληρωμένοι. Πα, 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 τα λεφτά σε όλους, δώστε πίσω τους βαθμούς μου, ρε. Και θα έχει και δίκιο ο πρόεδρος, αφού σας πλήρωσα, τι με κυνηγάτε, δηλαδή με συγχωρείς. Κάνει ένας, αφήνει, πέφτει έξω, χρωστάει, τους φραγίζονται επιταγές, τον πάνε στα δικαστήρια. Τρώει 5 χρόνια όλα μαζί. Κάνει έφεση. Στην πρώτη έφεση που πάει έχει πληρώσει τους μισούς τους, λέει κοιτάξτε εγώ ό,τι μπορώ κάνω, δώστε μου μία ακόμα αναβολή. Του δίνει το δικαστήριο μία αναβολή ακόμα, πάει μετά του λέει κύριε πρόεδρε από τους μισούς που μείνανε το 70% το έχω πληρώσει, δώστε μου μία ακόμα, γιατί άμα δεν έχει κομματιάζει το εφετείο. Που κάνει και ο Κυρκώστας, τα ξέρει όλα, ο άμπαλος. Και πας την τρίτη φορά, κύριε πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ την ελληνική δικαιοσύνη που με βοήθησε να καθαρίσω τις υποχρεώσεις μου και την ανοχή που έδειξε. Μπράβο, του λέω ο πρόεδρος, τους πλήρωσα, είναι εδώ, εδώ είναι. Πληρωθήκαμε, γεια σας. Δεν του λένε κάτσε μέσα τα 6 χρόνια. Απαιτεί ο λαός του Παναθηναϊκού να δοθούν πίσω οι 6 βαθμοί. Λένε οι Παναθηναϊκοί. Εγώ είμαι πάντα υπέρ. Πάρε 6. Ο Παναθηναϊκός θα πάρει και τους 2 ΠΑΟΚ. Άριξαν άλλους 3 στην ΑΕΚ. Γιατί χθες πάλι ανάψανε καπνογόνα. Φωνάξανε γκολ σε ξένο γήπεδο χωρίς να ρωτήσουνε. Πετούσανε σπόρια κάτω. Θα σε παρακολουθώ, Χάρτινε. Ανάσα δεν θα σε αφήσω να πάρεις. Και πού σε Χάρτινε, το γήπεδο το κάνω πιο μπροστά από σένα. Γιατί όπως είπε ο Γιωργάκης του Σαββίδης προχθές σε μία παρέα, έτσι και μέχρι το Φλεβάρι κατακτήσουμε μαθηματικά το πρωτάθλημα. Γενάρη, Φλεβάρι εκεί πέρα, φύγαμε για Καφτατζόγλιο. Αρχίζουν οι εργασίες, λέει ο Γιωργάκης.
Βίτη της Ουγγαρίας στις 10 η ώρα θα έρθει στην Τούμπα. Θα έρθει να δοκιμάσει τις αντοχές της στην πιο πύρινη έδρα του κόσμου, απέναντι στο μεγάλο λαό του ΠΑΟΚ, με την νέα ομάδα που ετοίμασε ο πρόεδρος του Ιβάν Σαββίδης. Ναι ρε, θα μιλήσουμε ρε, για το Άρης ΠΑΟΚ ρε, εντάξει ρε, 3 ώρες εκπομπή έχουμε, λύσαξες. Θα φύγει ο Άρης, θα πάει στην Κέρκυρα. Κι είναι ο Άρης, περιμένει. 7 η ώρα. Ο Μοκρέαστρον οι Αργιανοί λένε. Παραγγέλνουν σουβλάκια, δεν ψήνονται σήμερα γύρω από το Χαριλάου. Πας ας πούμε, παίρνεις γύρω ομό. Τι θα βάλω μέσα, πατατούλες αυτά και τα λοιπά. Και ο γύρος ομός, τα σουβλάκια ομά, σουτζουκάκια ομά, είναι αγριεμένοι. Το μάτς τους είναι αυτό. Αυτό ρε φίλε το θέλουν. Πώς ήθελες εσύ ρε φίλε Παοξή πριν από χρόνια που έλεγες δεν με νοιάζει τι θα κάνω στο πρωτάθλημα, τον Ολυμπιακό δεν σταματάει η παράδοση. Το έλεγες ή δεν το έλεγες? Θα πεις άμα πήγαινες για πρωτάθλημα θα το έλεγες? Όχι. Θα ήθελα το πρωτάθλημα και ας χάσω τον Ολυμπιακό. Αυτή τη στιγμή οι Αριανοί, επειδή δεν πάνε για πρωτάθλημα, σου λένε θα σε πάρω μαζί μου. Αποθανέτω η ψυχή μου μετά τον άλλο φίλο Σαμψόν. Δαλιδά είσαι εδώ? Δεν απαντάει Δαλιδά, ήταν. Είσαι εδώ καλέ, τι λέει? Αν είσαι βγες έξω. Και γκράγ έριξε να πούμε το, τις κολόνες και τους πήρα μαζί. Τους Φιλιστέους. Οι Φιλιστέοι ξέρεις ποιοι ήταν? Ήταν Έλληνες οι Φιλιστέοι. Ήτανε Κρήτες από τη Φεστό. Τι παπά μας πουλάει ιστορία. Ο Εβραίος γκρέμισε τις αυτές και σκότωσε τους Έλληνες. Εμείς το μαθαίνουμε στο σχολείο. Τον Σαμψόν τον παπά που τον έκοβε τα μαλλιά και έπαιρνε δύναμη μετά όταν μεγαλώναν. Παπάδες! Παπάδες! Μας ταΐζουνε. Βίτη Ουγγαρία. Βίτη Ουγγαρίας. ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ Βίτη Ουγγαρίας. 10 η ώρα την Πέμπτη το βράδυ. 3 εισιτήρια. 1/4 θα δώσω τηλεφωνικά. Μου το είπε ένας φίλος προχθές. Μου λέει, το θυμάσαι αυτό το σύνθημα? Λέγαμε συνθήματα παλιά που ακούγαμε. Και από όλους που ήμασταν στην παρέα, μόνο εγώ το θυμήθηκα. Αυτό το σύνθημα θα το πω και θα αφήσω τον τελευταίο στίχο. Όποιος το ξέρει και πάρει τηλέφωνο στο 231-0287 και 38, θα κερδίσει ένα εισιτήριο για τον αγώνα. Θα μιλήσουμε ρε, λύσαξε ρε με τον Άρη. Λύσαξε ρε με τον Άρη, μαύρη λύσα. Θα μιλήσουμε ρε για τον Άρη, έχουμε 3 ώρες εκπομπή ρε, αγοράκι μου όμορφο. Θα πω λοιπόν το σύνθημα και θα αφήσω την τελευταία. Είναι ένα από τα πρώτα εγχωρό συνθήματα που άρχισε να διαφαίνεται ότι θα υπάρχει μεγάλη ατραξιόν πάνω σε αυτό το θέμα. Το πέρασμα του Μάκη του Μαυρομιχάλη που οργάνωσε την κερκίδα και με έναν του νόημα κάνανε όλοι ότι έλεγε αυτός. Συγχρονιστής ο άνθρωπος. Μισή αυτό, μισή εκείνο. Τελείως, δεν υπήρχε κανείς. Σένα λέει, αφοράς ένα μάτσο. Να πιω λίγο νεράκι, το θυμήθηκα. Αυτό να ακούς. Νομίζω στα σέρας πρέπει να ήταν. Αυτό. Τα ακούτε ρε, μέχρι εκεί με αυτό, αλλά με τη χβαλάκρα πάω κολέ. Από εκεί και πέρα το δεύτερο. Και σηκώνει το φαλάκρα, εγώ λέμε ποιος θα φωνάξω ρε Μάκη. Τον είχε βάλει σημάδι ο Μάκης. Το σύνθημα λοιπόν είναι: στα τρίκαλα, στα δυο στενά,
πάω κολέ ολέ, φωνάζανε οι άλλοι μισοί. Σκοτώσανε τόσα καφλιά, πάω κολέ ολέ. Θα αλλάξω μια κουβέντα για να είναι. Γιατί το φάγανε μωρέ, πάω κολέ ολέ. Θέλω την τελευταία, τον τελευταίο στίχο. Το ξέρεις, σου το είπα, όχι. Απλώς το μωρέ είναι νεμπί, ναι, αλλά είπαμε, πώς με είπες εκείνο το ωραίο, δεν θα είναι το καλύτερο να το πεις, ωραία. Γιατί το φάγαν τον νενέ, και εδώ τελειώνει το quiz. Διάλειμμα λέει ο Σωτήρης Δασκαλάκης, στα Τρίκαλα, στα δυο στενά, πάω κολέ ολέ, σκοτώσανε το σακαφλιά, πάω ολέ ολέ. Γιατί το φάγαν τον νενέ. Όποιος πει το τελευταίο στιχάκι κερδίζει ένα εισιτήριο του αγώνα Βίντι Ουγγαρίας ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ Βίντι Ουγγαρίας, που θα γίνει την Πέμπτη το βράδυ στις 10 η ώρα στο ακόμα στεκόμενο ισαρίστη κατάσταση γήπεδο της Τούμπας. Εκεί που θα γίνει το νέο, το υπερσύγχρονο, το πανέμορφο, το στολίδι του Θερμαϊκού, το νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ. Περνάει από τη Βουλή μέσα στην εβδομάδα, οι μπολντόζες αρχίζουνε, περιμετρικά να εργάζονται. Εργάτες από όλη τη Μακεδονία, τεχνικοί, επιστήμονες, ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, τσιμετάδες, σιδεράδες. Ένας οργασμός στην Τούμπα. Η Τούμπα που είναι η μόνη συνοικία της Ελλάδος που δεν γνώρισε κρίση τα τελευταία 10 χρόνια, που δεν πέσαν τα ενίκια των καταστημάτων, που ακόμα για να μπει σε μαγαζί πληρώνεις αέρα. Τούμπα, το πιο πλούσια αγορά της Θεσσαλονίκης, με τους πιο ωραίους ανθρώπους, προσφυγάκια σαν και εμάς οι περισσότεροι, αλλά ανανεμιγμένοι με το ντόπιο στοιχείο, που πραγματικά κάνουν ένα εκπληκτικό κράμα τον υπέροχο λαό της Τουμπάρας. Κυρίες και κύριοι, πάμε για διάλειμμα και αμέσως μετά συνεχίζουμε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι. Λίγες ώρες μείνανε μόνο πριν από τον μεγάλο αγώνα του Άρη με τον ΠΑΟΚ, το μεγάλο ντέρπι της πόλης μας, την ομορφιά του ποδοσφαίρου, όλους εμάς που μας ενώνει. Γιατί στην μπάλα σε ενώνουν πολλά με το τρελάκι απέναντί σου. Πρώτα είναι το ίδιο ψυχοπαθής με σένα. Γιατί η μπάλα βγάζει ψυχοπάθεια. Όταν πας στο ποδόσφαιρο, την ψυχοπάθεια αυτή τη βγάζεις, έτσι είναι. Άρτος και θεάματα. Οι αρχαίοι Ρωμαίοι για να βγάλουν την ψυχοπάθεια ρίχνανε μέσα τους χριστιανούς, πετούσαν και τα λιοντάρια, να πούμε, εκεί πέρα και γίνονται ροχαβάς της εποχής. Σήμερα δεν υπάρχουν τέτοια. Σήμερα παίζουν αυτοί οι κοντοβράκηδες. Με τα τατουάζ, με τα κίτρινα τα μαλλιά, με τις παραμάνες. Μαύροι, άσπροι, κίτρινοι. Βάζουν γκολ και κάνουν καρδούλα. Καρδούλα, βάλει τώρα κανένα γκολ, κανένα ΠΑΟΚΑΡ. Αριανό, να πούμε εκεί πέρα στο ΠΑΟΚΑΡ στο 70, να κάνει το 1-0 και να κάνει καρδούλα. Να πάει στη συμπορτρία του, κάνει καρδούλα. Θα μπουν μέσα και θα τον κοπανίσουν. Του λέει ο λόγος. Όχι, δεν του αρέσει. Εντάξει, πάση περιπτώσει. Το σύνθημα, πήραν για το σύνθημα. Παίρνετε για το σύνθημα. Θα πω εγώ πότε πάρουν. Άρα περιμένουνε, να μην περιμένουνε. Να μην περιμένουνε. Το σύνθημα είναι: στα Τρίκαλα τα δυο στενά σκοτώσανε το σακαφλιά. Πάω κολέ ολέ. Γιατί το φάγαν τον νενέ. Για πες μας ρε φίλε, να κερδίσεις το εισιτήριο. Γιατί το φάγανε. Δεν φώναζε πάω κολέ. Είσαι ωραίος ρε μεγάλε. Πρέπει να... Από πού το ξέρεις αυτό το σύνθημα.
Αυτό έγινε με το Ερπετό, με το παιχνίδι του Ερπετού. Ποιο είναι το Ερπετό, ρε. Μη ρε, με χαλάς τώρα το Ερπετό, γαμό. Άστο, είπαμε σήμερα εδώ. Εντάξει, πες ότι θέλει. Άστο τώρα. Πει ο άλλος, πει παλιότουρκο. Μετά και άντε να βρούμε την. Έχεις δίκιο. Άστο, ρε φίλε, να πάμε στο Ιζίδι. Σε ποιο μάτσι ήταν, με τον Άρη? Με τον Άρη, ναι. Χαριλάου ή Τούμπα? Ήταν Πάοκ Άρης. Πάοκ Άρης πού? Στα Τριγάλα δεν παίξαν ποτέ στα Τριγάλα. Όχι, στα Τριγάλα, στην Τούμπα, ήταν εκδρομή νομίζω της Κομωτινής, παιδιά, αυτό. Η Κομωτινή, το είπανε. Νομίζω μέσα στο πούλμαν της Κομωτινής ήταν. Θα το δούμε λίγο αυτό που λες. Το 2003 υπάρχουν στα Τρίκαλα ΠΑΟΚ Άρης 2-0. 2008. Το 2003, 2003 την ίδια μέρα έγινε και ένα τύχημα τα παιδιά από το Μακροχώρι εκεί πέρα με την Ταλίκα. Μπράβο, ναι, με το... Μάλιστα, μάλιστα. Δεν το θυμάμαι. Για πες μου λοιπόν, παίζει πάω Κάρι στην Τούμπα και έρχεται Πούλμαν από Κομωτινή και λέει αυτό το σύνθημα. Και λέει νομίζω αυτό το σύνθημα, παιδιά, εκεί είχε γίνει. Μάλιστα, μ' αρέσει, μ' αρέσει. Εμένα αυτός που μου το είπε, ο φίλος μου Αντωνάκης ο Ματρατζής, μου το είπε ότι έγινε σε ένα, λέει, Τρίκαλα ΠΑΟΚ 1-5. Έψαξε ο Σωτήρης ο Δασκαλάκης, αλλά δεν βρήκε τέτοιο. Ήτανε με το Ερπετό το σύνθημα. Άντε πάλι με τον Ερπετό. Λοιπόν, πάρε τηλέφωνο να πάρεις το εισιτήριο μετά από αυτό. Δεν γίνεται. Δεν είναι από μένα, αλλά και εγώ να ήμουν θα σέκοβα. Σέκοψε ο Σωτήρης ο Δασκαλάκης. Διότι δύο φορές, την πρώτη φορά, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Και ενώ έχει τόσο ωραία φωνή, δείχνει ότι είσαι άνθρωπο καλλιεργημένο, άτε το Ερπετό, να το Ερπετό. Δεν το θέλω, ρε φίλε, αυτό το πράγμα. Θα πει εσύ, δεν το λε. Άμα είμαι στην παρέα μου και εγώ το λέω και εμένα με λένε άλλα. Και τον Ηρακλειδέα, τον φίλο μου, θα τον πω, άτε ρε κολόγρια. Θα με πει και αυτό παλιότουρκε. Θα κάνουμε το χαβά μα. Αλλά εδώ τώρα μα ακούει και ο κόσμο ο οποίο τρελαίνεται. Και έχουμε ντέρπι, χθες πήγα να σκοτωθούνε. Ο φανατισμός σε τρελαίνει. Και άμα είσαι για φανατικός και προσπαθούμε εμείς να χαλαρώσουμε τη φανατίλα, όχι το οπαδηλίκι, γιατί εμείς είμαστε οπαδοί. Είναι άλλο φίλαθλος, είναι ο ουδέτερος. Είναι ο φίλαθλος, είναι ο οπαδός, είναι και ο φανατικός. Εμείς είμαστε οπαδοί. Μας αρέσει η ομάδα μας μόνο και τίποτα άλλο. Δεν γουστάρω και δεν βλέπω άλλους. Θα πεις εχθές, δεν είδες το Απόλλων ΑΕΚ. Σφαγή. Σφαγή. Ένας διαιτητής που σφύριζε ό,τι ήθελε. Που έβαζε την ΑΕΚ συνέχεια μέσα. Που έκοβε τον Απόλλωνα όταν πήγαινε να κάνει επίθεση. Που οι οπαδοί της βομολογούσαν και πετούσαν μέσα καπλογόνα. Και βεγγαλικά, αηδία σκέτη. Λοιπόν, ξεκολλήσαμε από αυτό. Αυτό ήταν λοιπόν, δεν φώναζε πάω κολλή και από ό,τι είπε ο ακροατής, το είπανε φίλοι από την Κομωτινή, ένα πούλμα που ήρθε από την Κοπανή και το λέγανε να πούμε στον δρόμο, το είπανε και στο γήπεδο και ακούστηκε καλά με τον Ζακαφλιά. Οι ώρες προχωράνε, δεν με έπαιρνε ο ύπνος. Έκανα εντεκάδες του Άρη, έκανα εντεκάδες του ΠΑΟΚ στο μυαλό μου. Κατά τις 2 η ώρα, λέω, έριχνε και έχεις μια πάχνη που και που, καμιά στάλα, κανένα τέτοιο, γι' αυτό λίγο κρύα. Σηκώνομαι που λέτε, κάνω ένα καφεδάκι ωραίο, μια καφεδιά. Βάζω να πούμε τη μουσαμαδιά μου. Ντύθηκα καλά από μέσα γιατί έκανε σε πυρούνια το κρύο. Και την έκανα, λέω θα κάνω μια βολτίτσα. Την έκανα. Βράδυ, μια γλύκα η Θεσσαλονίκη. Κι εγώ μόνος, τσιγαρούκλα, καφεδούκλα, πήρα την κατηφόρα για την παραλία. Και προχωρώντας στην παραλία έφτασα μετά το Λευκοπύργο εκεί μπροστά στο Μακεδονία Παλάς. Εκεί που ησυχάζει η ομάδα, άραξα κάτω, πηγαίνοντας από μια ανοιχτή καφετέρια, πήρα και μια διπλή βοτκάρα, άφησα τον καφέ, δεύτερη τσιγαριά και... Τι ωραία βραδιά εχθές, δεν γούσταρα κανένα ρε παιδί μου, μόνος μου.
Έκανα τη βόλτα μου, μετά γύρισε ταξάτος. Δεν οδηγάμε το βράδυ, πήρα τα μάξι δηλαδή, ήθελα να περπατήσω. Άραξα και έβλεπα γελάκια μπροστά μου. Μπάλες έβλεπα, σέντρες έβλεπα, κεφαλιές έβλεπα, ανάποδα ψαλίδια έβλεπα, τζαρτζαρίσματα, πέναλτι και τίποτα ψηλές μεταξύ των ποδοσφαιριστών. Μ' αρέσει να τους βλέπω να πλακώνονται. Δεν υπάρχει ωραιότερο πράγμα να βλέπεις να πλακώνονται οι ποδοσφαιριστές μεταξύ τους. Γουστάρω! Θέλω να δω και τέτοια! Γιατί κάποτε εκεί πλακωνότανε και εμείς κάναμε χαπά από την κερκίδα. Αλλάξαν τα πράγματα, γίνανε επαγγελματίες! Βάζουνε γκολ και λένε το συμπαίκτη, κάτσε μακριά, λέει, θα πάω το αφιερώσω. Τι που αφιερώσει, ρε χαϊβάνι. Κι ο άλλος ο γαζός που είναι μέσα στο κρύο και στη βροχή και περιμένει να ανεβεί στο κάγκελο και να πιάσει το σήμα. Άστον, αυτό σας στείλει καρδούλα. Πλακωθείτε μεταξύ σας, λοιπόν, ο γουστάρο. Τέρατα, βλαχαδερά, με τα βαμμένα τα μαλλιά και τα τατουάζ. Τίποτα, δεν σας πάω, δεν σας γουστάρω. Θέλω καθαρό αίμα. Καθαρό αίμα σαν τη γενιά μου. Θέλω να βλέπω το Χριστίδη, το Σπυρίδωνα, τον Αλεξιάδη, το Σιρόπουλο, τον Κεραμιδά, τον Ανέστη, τον Γκούδα, τον Σαράφη, τον Αχιλέα, τον Γούναρη, τον Δημόπουλο. Τέτοιους γουστάρω. Ρίξτα! Φτάνει η ώρα, έσετε ήμαρ! Αυτοί οι ποδοσφαιριστές δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν να σοκουλευτούν να τα πει πάω κάρι, θα το δούμε μέσα στο γήπεδο. Νομίζω ότι τους έχουν μιλήσει, οι Αριανοί σίγουρα το κάνουν αυτό. Πιο φανατισμένοι πάντα, σαν ομάδα η οποία υστερεί απέναντι παικτικά από την άλλη, θα κοιτάξει με το δυναμισμό, με τη δύναμη, με τη ορμή, με το πάθος, με το γήπεδο που θα είναι μαζί του, να καλύψει την απόσταση. Και οι άλλοι, εν πάση περιπτώσει, ξέρω εγώ τώρα, μπορέσαν να δει, είχαν κανέναν εκεί να τους μιλήσει, πήγε να τους πει δύο κουβέντες ο Γιωργάρας ο Τουρσουνίδης, ο Κωστάκης ο Λαγωνίδης, ο Μιχάλης ο Λοντιάδης, τους πει δύο κουβέντες εκεί. Τι περί αυτά και πώς πρέπει να μπουν και πώς να εξηγηθούν και τι να κάνουν. Ελπίζω να γίνουν αυτά. Ο διαιτητής θα είναι, λέει, Ιταλιάνος. Τι έγινε, ρε διαιτητές, καλά σας κάνουν. Πολύ καλά σας κάνουν. Είστε οι δυνάστες του ποδοσφαίρου. Θα πεις, κανένας διαιτητής δεν πάει να ζητήσει λεφτά. Όλοι τον παίρνουν τηλέφωνο να τα δώσουν. Ναι, ρε φίλε. Ναι ρε φίλε, αλλά να τιμωρηθεί διαιτητής, γιατί δεν βρήκε ούτε μία φάση να δώσει πέναλτι, δεν έχει γίνει ποτέ. Έγινε πανετολικός Ολυμπιακός 0-0 και τιμωρήθηκε ο διαιτητής. Χωρίς να υπάρχει ούτε μία φάση σιωπηρά 6 μήνες, ο Σιδηρόπουλος νομίζω ήταν. Τώρα αρχίζει το μάτς όμως, και όταν αρχίζει το μάτς, Σωτήρη Δασκαλάκη, οι κουβέντες, οι πολλές περισσεύουνε. Τώρα τα παλικάρια και των δύο ομάδων είναι έτοιμα να παραταχτούν και στο δεύτερο μέρος, στο δεύτερη ώρα της εκπομπής θα μιλήσουμε και με τον κόσμο, θα μας πούνε, δεν βλέπω, δεν ήρθανε μηνύματα, ρε. Τι γίνεται, Βίτη Ουγγαρίας με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, Πέμπτη στις 10 η ώρα το βράδυ, από τα εναπομείναντα εισιτήρια έχουμε εμείς τρία. Και είμαστε εδώ για να σας τα δώσουμε. FM κενό 54-526. Ο Μουστερής πήρε που βρήκε το εισιτήριο. Θα πάρει μετά. Γεια σου Θανάση. Μας έξπασε την Παρθενιά ο Θανάσης. Θανάσης, γεια σου κύριε Γιώργο. Να είσαι καλά. Βάλε μου στην κλήρωση. Κυριακίδης Αθανάσιος, ο πρώτος. Τα άλλα είναι από το μυαλό μου τώρα. Γεια σου κύριε Γιώργο. Παπάς. Για να σας δώσω να καταλάβετε ότι μαζί με το CD μας στείλετε και ένα ωραίο λογάκι. Repair Store.
έχει χαλάσει το κινητό σου, το τάμπλετ σου, το λάπτοπ σου, πήγαινε τους ειδικούς. Ο Δημήτρης ο Γατσούλης είναι εκεί και σας περιμένει. Βενιζέλου 11 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. 2-3-11-206-131. 2-3-11-206-131. Εξειδικευμένη τεχνική. Σε περιμένουν να λύσουν οποιοδήποτε πρόβλημα έχεις. Από το πιο απλό μέχρι το πιο σύνθετο. Αναλαμβάνοντας ακόμα και ανωτέρω επίπεδο επισκευές για όλες τις μάρκες. Επισκευές, πωλήσεις, αξεσουάρ κινητών, λάπτοπ και τάμπλετ. Σε ένα ωραίο μαγαζί, ένα ωραίο κατάστημα, πεντακάθαρο, με εξειδικευμένους τεχνίτες, στο κέντρο της πόλης, Βενιζέλου 11, σας περιμένουμε. Δημήτρης Κατσούλης και οι συνεργάτες του. Επίσης, κυρίες και κύριοι, Ολύμπου 23, για όλους εμάς που θέλουμε να έχουμε περιποιημένη και ανεβασμένη εξωτερική εμφάνιση, φροντίζουμε τα μαλλιά μας. Κομμωτήριο της Έφης, Ολύμπου 23, στο κέντρο της πόλης. Και όταν καμιά φορά τα μαλλιά σου δεν τα έχεις στο look της εποχής, δεν πρόκειται να σε πούμε κάνε κότσο τα μαλλιά σου να φανεί ερχοντιά σου. Όχι. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι. Γιώργος Ήρηγος, Σωτήρης Δασκαλάκης. Στον ήχο και στην ηχοληψία και γενικά στο πατρονάρισμα από παντού αυτής της εκπομπής. 2-31-0, 2-87 και 3-8. Ανοίγουμε γραμμές και στο FM κενό 54-526, τρία εισιτήρια για τον αγώνα Βίντι Ουγγαρίας ΠΑΟΚ που θα γίνει την Πέμπτη στις 10 η ώρα στο γήπεδο της Τούμπας. ΠΑΟΚ Βίντι στο γήπεδο της Τούμπας, το μεγάλο μάτς του ΠΑΟΚ αυτής της εβδομάδος, μετά φυσικά το τεράστιο αύριο σημερινό ντέρπι. Πάμε στην πρώτη γραμμή, 2-31-0. 2-87 και 3-8, καλημέρα. Καλημέρα Γιώργη. Τι γυμπρού, καλώς τον Πασχαλάκο, τι γίνεται ρε Πασχάλη. Λοιπόν, μου χρωστάς ένα εισιτήριο. Ένα εισιτήριο γιατί πουλί μου. Ας πω αμέσως. Ναι. Παίρνω μετά το διάλειμμα, 12 παρατέταρτο, τηλέφωνο. Ναι. Για να σου πω το σύστημα γιατί ήμουνα μέσα. Και μου λέει ο Δασκαλάκης ότι θα βγάλουμε γραμμές μετά τις 12. Μάλιστα. Και καπάκι βγάζει τον ακροατή και μας παίρνει το εισιτήριο. Γιατί ρε φίλε. Έχεις τα δίκια σου ρε αδερφέ, αλλά έτσι του είπα εγώ. Ο Δασκαλάκης δεν μπορεί να κάνει κάτι που δεν του λέω. Του λέω μετά, του λέω από τότε θα βγάλουμε γραμμές. Μόλις βγάλαμε γραμμές ο πρώτος που πήρε, την άλλη φορά πήρες εσύ πρώτος. Δηλαδή ο άλλος είναι παιδί και εγώ κουκουρόπεδο. Όχι ρε παιδί μου, ένας καλός άνθρωπος είσαι. Γιατί τον έβγαλες τον άλλον τότε και δεν τον είπες μετά τις 12. Αυτό τον είπα. Αυτό τον είπα. Τι αυτό τον είπα. Α, γιατί τον, δεν ξέρω, τώρα μπερδεύτηκα ρε Πασχάλη, τώρα έτσι έγινε, λοιπόν, τι να κάνουμε τώρα. Μου χρωστάς ένα εισιτήριο. Πας για ένα εισιτήριο μωρό μου. Λοιπόν, μου χρωστάς ένα εισιτήριο, λοιπόν, όσο για το κοντιμο, πώς μου είπες. Ποντικομαμί. Ποντικομαμί, λοιπόν φιλαράκι, και κάποιος για σένα να έλεγε κάτι. Ναι. Θα γινόμουν από ποντικομαμί. Και θα, θα τον έβαζα χέρι. Ρε φίλε, έχουν γνώση οι φυλακές. Εάν περνούσε τα εσκεμμένα, όπως είπε και ο κύριος Κώστας, λέει πέρασε τα εσκαμμένα. Εσκεμμένα, του λέω εσκαμμένα, μου εξήγησε. Λοιπόν, όπως είπες προηγουμένως, γιατί ποτέ δεν ξεχνάω τι ακούω και τι λέω. Αμάρε. Λοιπόν, είπες ότι έχεις την καλύτερη εκπομπή και σε ακούνε σε όλη την Ελλάδα. Βεβαίως. Στην αρχή το είπε, ναι ή όχι. Ναι. Λοιπόν, δεν μπορεί ο κάθε πουθενάς για να γίνει διάσημος στην εκπομπή σου, έστω για ένα λεπτό, να παίρνει τηλέφωνο και να λέει το οτιδήποτε από την Καρατζόβα. Καλά, το Καρατζόβα σε πείραξε εσένα. Τέλος πάντων. Και με λέει ο Κώστας, λέει Καρατζόβα, λέει θα πει μαύρα χώματα. Και αυτός λέει από τα μαύρα χώματα, μου λέω σε έβαλε στα φυτίλια ή άλλη, λέω Λουλού, είπα, το παίρνω πίσω. Ήθελε το παλικάρι να γίνει διάσημο στην εκπομπή σου. Έλα ρε τώρα, μην ψάχνεσαι. Και εσύ και ο Κώστας ψάχνεστε, βρε. Ψηρίζετε πολύ τη μαϊμού, ρε. Σ'
θα βρω ένα παουξάκι να του δώσω το εισιτήριο να πάει. Ποιο εισιτήριο, παιδί μου? Αυτό που είσαι εκτεθειμένος και θα με δώσει. Που, είπα θα σου τα δώσω, ρε φίλε. Το, μου είπες, μου χρωστάς ένα εισιτήριο. Ναι ή όχι, εσύ που δεν ξεχνάς. Και σου είπα, και σου είπα και το λόγο. Και με είπες και το λόγο. Αφάδικο. Εγώ είπα όχι, είπα έκανα λάθος, σου χρωστάνε, είπα πότε θα στο δώσω. Να χαρώ το φίλο μου. Ένα χαρώ λοιπόν, κι εγώ. Δεν μιλάμε τίποτα για τον αγώνα, το σημαίνει. Λοιπόν, αν θα έρθεις στα μέρη μου, θα φας και θα πεις ότι γουστάρεις. Αδερφέ, είμαι καλεσμένος σε ωραίο καστρό, σε ένα φίλο που έχουμε να πάμε σε εκείνο το σπίτι. Το είχαν κλείσει και το ξανανοίγουν μετά 30 χρόνια. Απλώς έχω να σου πω κάτι. Ακούς, Πασχάλη? Ναι, ναι. Την τελευταία φορά που πήγαμε ήταν πριν 30 χρόνια. Μετά φύγαν, κατεβήκαν στην πόλη και τώρα του ξανακάνει λοιπόν ο φίλος και μας ξανακαλεί εκεί. Λοιπόν, όταν πήγαμε, να είσαι καλά, κλείσε. Όταν πήγαμε στο φίλο αυτό, να, 2-3 φίλοι και ο νοικοκύρης μας παρακάλεσε κάτι, παιδιά, λέει, μόνο κάτω στο υπόγειο, λέει, δεν θα κατεβούμε διότι είναι απαγορευμένη ζώνη. Τι ήταν να μας το πει, γιατί ρε αδερφέ είναι απαγορευμένη ζώνη, λέει, είναι το κελάρι του πατέρα μου όπου κάνει, λέει, συλλογή από σπάνια κρασιά. Καθίσαμε, ήπιαμε κάτι ποτάκι, κάτι αυτά, βλέπαμε το μάτι στο ημίχρονο, τώρα το μυαλό μας κάτω. Του λέμε, ρε, ας το βγάλουμε Γιώργο, ρε Γιώργο. Τώρα μην πάμε να δούμε, λέει, μόνο θα δούμε μόνο, ρε φίλε, μόνο να δούμε. Κατεβαίνουμε κάτω στο κελάρι, βλέπουμε χίλια κρασιά μέσα στη σκόνη, μέσα αυτό, λέει, εδώ, λέει, έρχεται μία φορά κάθε 6 μήνες και τα γυρίζει. Τα βάζει τα πάνω κάτω, κάπως έτσι, λέει, γιατί πρέπει να ανακαλύψει μια φορά, λέει, το χρόνο. Γίνεται αυτή η δουλειά και είναι τακτοποι, μάλιστα. Του λέω, ρε Γιώργη, τώρα που εντάξει, χίλια αυτά, λέω, ένα μπουκάλι θα μας ανοίξει, μωρέ, τώρα από πότε θα ξαναρθούμε εδώ και τα λοιπά. Με τα πολλά να πούμε τον ψήνουμε. Του λέμε, εντάξει, λέει, θα σας φέρω, όχι να μας φέρεις ένα εσύ, θα διαλέξω ένα εγώ, του λέω. Με τη βαριά καρδιά μου, λέει, διάλεξε. Τώρα λέω, ποιο να διάλεξω, αυτά δεν φαινόταν κιόλας. Βλέπω ένα πολύ σκονισμένο, ένα ωραίο μπουκάλι, ξέρω εγώ. Του λέω αυτό. Και πιάνει τα μαλλιά του και λέει, όχι ρε παιδιά, το πήρε ο πατέρας μου στο Βέλγιο σε έναν πληστηριασμό. Αν δει, τώρα μας τόταξε, εν πάση περιπτώσει, να μην το πολυλογώ, το κρασί ανοίχθηκε και το πιάμε στην υγειά του και σήμερα μας είπε ότι θα μας ξανακατεβάσει στο κελάρι. Σήμερα μετά τόσα χρόνια να μην πιούμε 2-3 μέρα που είναι σήμερα. Καλά, αυτό το κρασί μπορεί να έκανε και 3.000 ευρώ. Τέτοιο κρασί σου λέω. Πιούμε 2-3 σήμερα. Μέρα που είναι, ρε παιδί μου. Ματσάρα έχουμε. Γιορτή έχουμε. Αφού τάχεις που τάχεις, ρε παιδί μου, άσε να πιούμε εκεί πέρα. Τι τα κάνεις, να τα κρατάς. Ορίστε στη γραμμή, παρακαλώ. Καλημέρα, καλημέρα Γιώργο. Καλημέρα, από πού μας ακούς? Από το Θεσσαλονίκη, είμαι ο Γαβρίλ, έχουμε μιλήσει. Γεια σου Γαβρίλ, γεια σου Λεβεντόπεδο, τι κάνεις? Πολύ καλά, πολύ καλά. Και ευχαριστώ για το Λεβεντόπεδο, 57 ετών. Μια χαρά, Λεβέντης. Λοιπόν, Γιώργο, θα ήθελα λίγο έτσι αλληγορικά να πω κάτι για το σύνδρομο του Κατερινιώτη. Ναι. Είναι αυτός που λατρεύει τη Θεσσαλονίκη, αλλά βρίσκεται 69 χιλιόμετρα μακριά από αυτήν. Ναι. Την θαυμάζει για το περιεχόμενο που έχει ως πόλη. Άρα αν το ρωτήσει, σου λέει, μα η Αθήνα είναι καλύτερη. Ναι. Μα του λες, ας το πούμε, για τη θάλασσα και για αυτά τα οποία έχει η πόλη. Εκείνος σου λέει, να αρέσει, η Καβάλα είναι καλή. Και το πάει περιφερειακά το θέμα της συζήτησης. Αλλά δεν λέει με ειλικρίνεια και αλήθεια ότι του αρέσει η Θεσσαλονίκη. Αντί να κάτσει εκεί πέρα στον Πιερικό, που έχει μια ιστορία, που έβγαλε παίκτες όπως ο Καμπάς, όπως ο Κωστίκος, ο Λιάπης, και ένας ο Καλαμπάκας και άλλοι, μεγάλοι, ο Λάκης ο Παπαϊωάννου. Ο Φουλίδης, ο Τραϊανός. Βέβαια. Βουνά. Πετάει κάτι, ναι, βουνά, πετάει κάτι από Αθήνα. Κάτι ΑΕΚ και ξέρω εγώ και τα λοιπά. Ενώ μπορεί να κάτσει στον Πιερικό και να πει, ρε αδελφέ, ΠΑΟΚ, δίπλα, Μακεδονία. Εκεί ανήκουμε. Αυτό είμαστε. Βέβαια. Λοιπόν, τίποτα. Το έχει το σύνδρομο μέσα του αντιπαοξή, ρε φίλε. Ναι, το σύνδρομο του Κατερινιώτη. Του Κατερινιώτη. Γιατί να μην είμαι εγώ Θεσσαλονίκη. Έτσι ακριβώς. Γιατί. Μπορώ να το,
να το φορέσω κι εγώ, αλλά εγώ το απέβαλα. Εντάξει. Γι' αυτό μιλάω με στόμφο. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Πάμε. Καταπληκτικά, καταπληκτικά μίλησες χθες για ένα θέμα σχετικά με τη βία στα γήπεδα. Τηλεφώνησα ξανά και ξανά, αλλά έπεφτα πάνω στο διάλειμμα. Άκουσα την αποστολία. Θα ήθελα να πω το εξής. Ότι Γιώργο, όταν ας το πούμε, ο πρώτος είναι τα πάντα, ο δεύτερος τίποτε, από τη βάση του όλο αυτό, ας το πούμε, το σκηνικό του πρωταθλητισμού ισοπεδώνει, δυναμητίζει δηλαδή κάθε έννοια ηθικής, πώς να το πω, συντρίβει την ηθική. Μ' αρέσει πολύ. Κατάλαβες αυτό που λες. Και σε αναγκάζει μετά να σκέφτεσαι ανήθικα, γιατί θέλεις και εσύ να είσαι εκεί και όταν, ας το πούμε, σου ψαλιδίζουν την προσπάθεια, ξεφεύγεις. Ξεφεύγεις και σε πιάνει μετά στο πέναλτι ο Ζαχώρας και σου λέει, κοίταξε να δεις και εσείς είστε, λέει, όπως όλοι οι άλλοι, όταν είστε υπό, βγαίνετε έξω και λέτε αυτό δεν είναι δίκαιο, δεν είναι έντιμο, αλλά όταν μετά έχετε ένα ευρώ στην τσέπη, λόγω μεγαλομετόχου, τα ξεχνάτε όλα αυτά. Εκεί ακριβώς συγκρούεσαι, γιατί ο θεσμός από μόνος του, ο πρώτος παίρνει το πρωτάθλημα και ο άλλος δεν είναι τίποτε, σιγά τον ΠΑΟΚ με τα δύο, εμείς έχουμε τρία, λένε οι Αριανοί, εκεί αυτό σε θλίβει. Συναισθηματικά δηλαδή, σε καταρακώνει. Και εκεί πρέπει εσύ να βγάλεις άλλα πράγματα από μέσα σου και κάποια στιγμή μπορεί να παραφερθείς. Και δεν αναφέρομαι τώρα στο άτομό μου, που έχω τεράστια αγάπη για τους φίλους μου τους Αριανούς. Λατρεύω πάρα πολύ αυτό που γίνεται σήμερα και όλες αυτές τις μέρες, καθώς ξύπνησε η πόλη, ρε φίλε. Ναι, ρε εσύ, Γιώργο. Μιλάμε. Δεν ακούς τίποτα άλλο. Ναι, έτσι ακριβώς. Αυτό τώρα στο χέρι μας είναι να το κρατήσουμε ψηλά. Έτσι. Και προσωπικά εγώ επικρίνω τις παραγωγές τις οπαδικές. Έτσι. Δηλαδή, τι να σου πω. Δηλαδή, εγώ, δηλαδή δεν τον μπορώ τον Χρύσανθο. Δεν τον μπορώ. Όχι, ρε, εντάξει, ο Χρύσανθος δηλαδή δεν είναι αυτός. Είναι λίγο παραπάνω φανατήλα, αλλά δεν είναι εξτρεμιστική αριστερά. Να σου πω κάτι. Ο Χρύσανθος ο αγαπημένος. Με το δεινό λόγο. Όταν μου βγάζει, εμείς έχουμε τρία πρωταθλήματα, έτσι, ένα είναι το 1800 και εσείς δύο, δε αυτό δυναμητίζει βία. Μάλιστα. Έχω λίμπερο δίπλα μου, έχω δικαίωμα ελευθερίας λόγου και μπορώ να το πω, όταν ταΐζεις με αυτή την τροφή σε οπαδική εκπομπή, αυτά τα άτομα, ευθύνεσαι, Γιώργο, αυτό θέλω να πω. Ευθύνεσαι, μπορείς να το πεις, να το περάσεις όπως το περνάει ένας άλλος καινούργιος του λίμπερο, και ο Ζάχος, αν είσαι ένας άλλος Αριανός, ο MVP, ο Στέφανος. Το περνάει πολύ κομψά. Το περνάει πολύ κομψά. Τα πιο νέα τα παιδιά δεν έχουν, να σου πω κάτι, Γαβρίλ. Ναι, πες μου. Ο αγώνας του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ, με τον Άρη στο κύπελο, ήταν μια αρχή. Γιατί, ναι, η φανατισμένη ατμόσφαιρα, ναι, ο κόσμος, ναι, αυτά, αλλά και μέσα δεν έπεσε τίποτα και υπήρχε σοβαρότητα και πολιτισμό στην υποδοχή της αποστολής του Άρη και του Προέδρου του. Αυτό πρέπει να γίνει και αύριο και σήμερα. Και σήμερα. Επίσης, είναι μια αρχή, μια μικρή αρχή, η οποία ενδεχομένως σε κάποια χρόνια να οδηγήσει και στην ανταλλαγή οπαδών. Επίσης, Γιώργο, κλείνοντας, θέλω να πω, επική τρολιά. Κλαδέψε τα δέντρα, περνάει το πούλμαν. Του κάνει το αλουνού να ψαχτεί. Να βγάλει από μέσα του, από τις σκέψεις του, από τις γνώσεις του, από το χιούμορ του. Όχι να βγει και να πει εσείς έχετε δύο μυστρία. Δεν πάει αυτό. Δεν κάνει. Σαν επιχείρημα, σαν τίποτα δεν είναι. Την αγάπη μου. Γεια σου, Γαβρίλη. Να είσαι καλά. Χάρηκα πολύ που σ' άκουσα. Παρακαλώ, επόμενος. 2-31-0-287 και 38. Έχουμε ανοίξει γραμμές στο τηλεφωνικό κέντρο. Βάλετε από παντού. Ορίστε. Παρακαλώ! Πέσατε, κύριε. Μπορείτε όμως να ξαναπάρετε. 2-31-0-287-888. Το πώς θα ξεκινήσουν οι ομάδες θα το πούμε αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Για τον ΠΑΟΚ ή... Πληροφορίες είναι ακόμα συγκεχημένες, δεν έχουμε καταλήξει σε 2-3 θέσεις. Το μόνο σίγουρο είναι ότι
Στο τέρμα θα είναι ο Πασχαλάκης. Δεξιά θα είναι ο κύριος Μάτος. Αριστερά θα είναι ο κύριος Βιεϊρίνια, ο Αντζελίνος, ο αρχηγός του ΠΑΟΚ. Και στα δύο κεντρικά back, τα center back, θα είναι ο Βαρέλα με τον Κρέσπο. Εκεί που θα γίνει ο χαμός όσον αφορά τις προβλέψεις είναι τα χαφ. Θα παίξει ο Καντουρί, θα παίξει ο Ζαμπά, θα παίξει ο Λιμνιός, θα παίξει από ο Μπίσεσβαρ από την αρχή. Λένε ότι ο μόνος σίγουρος από όλους αυτούς είναι ο Κάνιας. Όλοι οι άλλοι παίζονται. Η γνώμη μου είναι ότι θα κατεβάσει το Ζάχοφ για να έχει το κεφάλι του ήσυχο, και εγώ έτσι θα έκανα σε ένα τέτοιο αγώνα, και μπροστά θα έχω στη θέση του Πέλκα τον Μπίσεσβαρ. Δεξιά το Λιμνιό, αριστερά το Ζαμπά και μπροστά τον Μπρίγιοβιτς. Έτσι θα κατέβαζα την ομάδα εάν θα ήμουν εγώ προπονητής. Να ακούσουμε και τον ακροατή. Παρακαλώ. Καλημέρα. Καλώς το να. Λοιπόν, από Κατερίνη παίρνω τηλέφωνο. Να σε καλά φίλε, Κατερινιώτη. Κατερινιώτης. Βέρος Παουξ, Βέρο Παουξάκη. Όπως η τρομακτική πλειονότητα. Πλειονότητα της αγαπημένης για όλους εμάς, ναι. Κατερίνης. Διαφωνώ με τον προηγούμενο που κάποια στιγμή γύρισε και είπε ότι ας ασχοληθούν με το... με τον Πιερικό, με τον Καμπάτη, είπε... απευθύνεται και περισσότερο και νομίζω ότι εξαιρετικά περισσότερο στον κύριο Κώστα, το φίλο μας τον Κατερινιάτη, ο οποίος εχθές δεν ξέρω αν άκουσε την εκπομπή. Την ακούω κάθε φορά. Την ακούω, σε ευχαριστώ πολύ. Κάθε φορά. Λοιπόν, έκανε μία επίθεση στη Θεσσαλονίκη ότι μπροστά στην Αθήνα και υπάρχει και η Πάτρα, υπάρχει και η αυτή και μάλλον τον τρόλαρε. Ναι, εγώ πιστεύω τώρα ότι ο κύριος Κώστας εδώ, ο Κατερινιώτης, ο συμπολίτης μου βασικά, ναι, είναι αξής. Αλλά δεν έχει καμία... Αξί δεν θα τον έλεγα, είναι βέρος. Αυτός ήταν, λέει, υπήρχε ομάδα Ολυμπιακός Κατερίνης. Ναι, Ολυμπιακός Κατερίνης. Ναι, Ολυμπιακός. Όχι. Ολυμπιακός, Έχει κάτι συλλόγους εδώ πέρα. Έχει κάτι... που ενωθήκανε με τον Μέγα Αλέξανδρο και κάνανε τον Πιερικό. Μέγας Αλέξανδρος, ο Πιερικός. Και έγινε ο Πιερικός. Αυτός ήταν με την πρώτη την ομάδα, εκ των υστέρων, από ό,τι μου λέει, συγκλονίστηκε ποδοσφαιρικά από την πολύ μεγάλη ομάδα της εποχής του 60 που είχε ο Πιερικός. Είχε. Για την οποία, άμα θα δεις, φίλε Παοξή, τα αποτελέσματα που έχει με τον ΠΑΟΚ, η δεκαετία 60-70, ο Πιερικός είναι σε καλύτερη, δηλαδή δεν γλίτωνες από την Κατερίνη. Ήτανε μια εκπληκτική ομάδα. Όλοι, κανένας δεν γλίτωνε. Κανένας. Και εκεί έμεινε, όμως συμπαθεί την ΑΕΚ για να μπορεί να τσιγκλάει τους παοξίδες. Ναι, είναι εξίσου, είναι ο κύριος Κώστας, είναι αξίσου. Τέλος πάντων, θέλω να πω με λίγα λόγια ότι η επαρχία εδώ, Κατερίνη, Έδες, Αγγλικής, είναι αυτή που κατά εξοχήν... κατά φύση στηρίζουν τον ΠΑΟΚ. Και γεμίζουν την Τούμπα. Και γεμίζουν την Τούμπα. Βέβαια. Από τότε που ακρίβαιναν τα διόδια που έχουν πει οι Βεζίνοι και έχουν πει όλα τα σχετικά αυτά που έχουν πει τα σχετικά αυτά. Ναι, όντως επηρέασε πάρα πολύ. Γιατί εγώ το συζητάω εδώ με φίλους μου ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Φίλε, το σκέπτεσαι τη σημερινή εποχή να πάρει τα μάξι. Γιατί δεν είναι μόνο η βενζίνη, είναι τα διόδια, είναι το εισιτήριο. Δεν θα φας ένα σάντουιτς, δεν θα πιεις μια μπύρα. Τα τσιγάζε με το 50, να πούμε. Έτσι. Τέλος πάντων, ήθελα να πω με λίγα λόγια ότι η Κατερίνη στηρίζει, η επαρχία στηρίζει βασικά τον ΠΑΟΚ, που τον αγαπάμε όλοι εδώ πέρα. Είμαστε παοξίδες, παοξάκια. Είμαστε... Και εμείς αγαπάμε την Κατερίνη Σαλονικής. Η Κατερίνη είναι μια αγαπητή για τους Σαλονικής πόλη και πολλοί από εμάς έχουμε και τα ξοχικά μας εκεί πέρα. Εγώ το πήρα πρίκα, είμαι λάφυρο όπως με λένε εκεί στο λιτόχωρο. Και εμάς εδώ πέρα τώρα είναι ένα τσιγάρο, πάμε για καφέ. Έτσι. Να σε καλά, πρέπει να πάω στο διάλειμμα. Εξαιρετικός ο φίλος από την Κατερίνη, έβαλε τα πράγματα σε αυτό, δηλαδή είπε στον φίλο Γαβρίλη, ναι μεν, εντάξει με τον κύριο Κώστα, αλλά εμείς είμαστε μια πόλη
που τη στηρίζουμε τη Θεσσαλονίκη. Εκεί πάμε κάνουμε τα ψώνια μας. Εκεί είναι η καψούρα μας ο ΠΑΟΚ. Μας δένουν πάρα πολλά και άμα λέμε και καμιά κουβέντα δεν είναι μέρα που είναι σήμερα. Θα πούμε και μια κουβέντα. Και εδώ που τα λέμε από μορφιές Κατερίνη, θάλασσες, βουνά, πλούτο, παραγωγές, κεράσια, ακτινίδια, φράουλες, τουρισμό, μια αγαπητή πόλη για μας. Όπως είναι και, δεν μου λες, τα έχουμε με καμιά πόλη εμείς. Με τα Σέρες τους λατρεύουμε τους Σεραίους. Τη Βέρεια, την Άουσα, τη Σκίδρα, την Κομωτινή, την Τολαϊμά. Με καμία όπου η Θεσσαλονίκη δεν έχει έτσι να χωρίσει κάτι. Πώς έχουν, ας πούμε, κάτι εκεί, ο Πύργος με την Αμαλιάδα, ας πούμε, μισούνται θανάσιμα. Τη Λάρισα με τους Λαρισαίους και δεν είναι, να ξέρεις κάτι, δεν είναι τόσο κακοί οι Λαρισαίοι. Είναι πολύ τοπικιστές, πολύ βλαχαδερά, αλλά αυτοί που γουστάρουν τη Θεσσαλονίκη είναι πάνω από τους μισούς. Διάλειμμα. Σήμερα θα σας πω το λόγο που δεν βρίσκεται η Αποστολία εδώ δίπλα μας, στη συχνότητα του Λίμπερο, και για λίγο καιρό δεν θα βρίσκεται κοντά μας. Επιστημονική έρευνα δείχνει ότι στην Ιρλανδία τα σαλιγκάρια πολλοπλασιάζονται με έναν απίστευτο ρυθμό αυτή την εποχή. Και επειδή υπάρχει μεγάλη ζήτηση σαλιγκαριών και επειδή το κλίμα της Ιρλανδίας μοιάζει με το κλίμα της Ελλάδος, μια πανεπιστημιακή έρευνα στην οποία προείσταται και μέσα στα κουμάντα είναι και η Αποστολή, ανεχώρησε χθες για την Ιρλανδία για την μελέτη της αναπαραγωγής, της γρήγορης αναπαραγωγής των σαλιγκαριών, ώστε με την τεχνογνωσία που θα αποκτήσει να έρθει εδώ και να επιμορφώσει παραγωγούς που σκέπτονται να επενδύσουν στην εξαγωγή του προϊόντος που λέγεται σαλιγκάρι. Έτσι η Αποστολία βρίσκεται στην Ιρλανδία με φορεσιά έτσι ειδική, γιατί με γάντια, με μάσκες, με αυτά και με μικροσκόπιο παρακολουθεί μαζί με άλλους επιστήμονες τον τρόπο αναπαραγωγής των σαλιγκαριών. Θα μάθει, θα βγάλει φωτογραφίες, θα βάλει βίντεο, θα δει πώς ακριβώς έρχονται σε επαφή και πολλοπλασιάζονται τόσο γρήγορα τα σαλιγκάρια και θα προσπαθήσει να περάσει και στην Ελλάδα αυτή την τεχνογνωσία της Ιρλανδίας. Ορίστε κύριε, σας ακούμε. Έλα Γιώργο. Γεια σου Γιωργάρα. Τι γίνεται. Τι έγινε, δεν κοιμήθηκες καλά. Γιατί ρε φίλε. Αγωνία πριν από το μάτς ρε φίλε. Εγώ δεν κοιμήθηκα, χθες πήγα βόλτα μόνος μου. Αν και έχει πολύ υγρασία Θεσσαλονίκη να πούμε, όπως λέει ο Φίλιππος στην Κατερίνη. Ναι. Δηλαδή πρέπει να, άμα είσαι, εντάξει, να πούμε, εδώ πέρα κάτω, χαμηλά κέντρο και αυτά να πούμε, και ανατολικά πολύ υγρασία και θάλασσα. Ναι. Πρέπει να είσαι κανένα φίλιο, κανένα ρετζίκι να μένεις, κανένα ωραιόκαστρο. Εγώ ωραιόκαστρο θα πάρω το εδώ το μάτς. Ωραία είναι εκεί να πούμε. Ακούω στην Κατερίνη, φίλε, τόσο από ποδοσφαιριστές μεγάλους, βγάζει τη δεκαετία του 80 και του 90 που είχε δυνατή νύχτα, έβγαζε για ανθρώπους που είχαν διαβρέψει τη νύχτα. Να. Σου ξέραμε και στην Αθήνα. Ναι. Ονομαστά, έτσι πολύ δυνατά ονόματα τώρα, εντάξει. Σοπα, έτσι. Και είναι άνθρωποι οι οποίοι, ρε παιδί μου, ξέρεις ότι το χρήμα το υπολογίσουν. Είναι φιλοχρήμα και συμπολογίζουμε το χρήμα. Να. Όχι όπως όχι τότε, όπως τότε που μιλήσαμε για εκείνο το περιβόητο μάτς που όρμηξε αμέσως και λέει καλά ρε τι περιμένεις λεφτά, δεν μας τα έδωσε λεφτά ο Καμπάνης, σου δώσουμε το μάτς. Ναι, 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 ναι. Είχε δίκιο, και που είχε πει ότι η δεκαετία του 60 λέει με 300 χιλιάρια έπαιρνε 5 διαμερίσματα στην Κατερίνη και 6 διαμερίσματα και 3 διαμερίσματα στη Θεσσαλονίκη να πούμε. Τι ήταν τα λεφτά τότε. Να. Μάλιστα. Τέλος πάντων, ναι. Εγώ το Λιτόχωρο μου αρέσει πιο πολύ να σου πω την αλήθεια. Πριν δύο εβδομάδες είχα πάει να πούμε, είχα να πάω 30 χρόνια. Είδα το φαράκι του Ενιπέα να πούμε τρομερό. Α, πήγες επάνω, τραβήχτηκες. Τραβήχτηκα μέχρι πάνω να με έχουν βάλει και κάγκελα γιατί είχα να πάω 30 χρόνια που ήμουν παιδάκι και έχουν φύγει άνθρωποι από εκεί με ποδήλατα με έτσι κτλ. Και επιτέλους βάλαν κάγκελα να πούμε. Μάλιστα. Τρομερή θέα. Και πολλοί κόσμοι γίνεται χαμός. Το Λιτόχωρο για μένα έχει πιο ωραία μέρη, πιο ωραίο από την Κατερίνη.
Καλά, η Κατερίνη τι είναι, ρε, δεν είναι ωραία πολύ. Το λιτόχωρο είναι μαγεία, φίλε. Τώρα τι να λέμε τώρα. Είναι τρομερό. Και η θάλασσα, ας πούμε, εντάξει, είναι 5 λεπτά με το αυτοκίνητο, 10 να πούμε. Δηλαδή είσαι στο βουνό, σε 5-10 λεπτά πας και στη θάλασσα. Πέφτουν κανένα 2-3 ποτάμια πριν από το λιτόχωρο και η θάλασσα τη δεν είναι. Είναι μαγικό μέρος, δηλαδή. Είναι, αν υπήρχαν όντως θεοί του Ολύμπου να πούμε, σίγουρα θα ήταν εκεί πέρα. Πού να πηγαίνανε στο Σινάρε, Γιώργο? Εκεί δεν δε φυτρώνει ένα δέντρο, ρε φίλε. Τώρα μέσα στα. Βάλε μου τις 9 μουσες. 9 ή 9 μουσες. 9 μουσες ήταν εκεί πέρα και μέσα στα. Εγώ παλιά άκουγα και τραγουδιστές έτσι. Τώρα δεν ξέρω αυτός πριν ήταν ο Φώτης Πολυμέρης. Άκουγα Μαρούδα, άκουγα να πούμε στον τον Παναγόπουλο. Εντάξει να πούμε. Είχε μια παλιά συλλογή ο πατέρας του να πούμε έτσι και τα λοιπά. Και 9 μουσες τις λέει. Και τους άκουγα, ναι, 9 μουσες. Ένας Αντωνιάδης τα λέει. Αντωνιάδης, ε. Να το. Ναι. Πάει λέει να κλέψει τα κορίτσια. Πού να τα φάει ρε, τον Απόλλωνα. Θα. Δεν τόλμησε κανείς να τις πειράξει αυτές που λέει. Ωραία ονόματα αυτά, ναι. Ευτέρπη. Όταν ακούω Κλειό. Όταν ακούω Κλειό, θυμάμαι την Κλειό δεν άρθω. Μεγάλη τραγουδίστρια για αυτή. Άμα την τεράστια, τεράστια. Εμένα μ' άρεσε η Κλειό δεν άρθω, η Τζένι Βάνου και η Κέντι Χωματά να πούμε. Τρομερά. Μιλάμε για ποιότητα τώρα. Τρομερά ποιότητα, αρέσει ποιότητα να πούμε. Σε κατασκόπευσα κιόλα έτσι λίγα. Είχα δει το μάτσο τον Απόλλωνα, ωραίο μάτσο να πούμε. Την ΑΕΚ. Δύο εβδομάδες. Όχι, όχι, τον ΠΑΟΚ Απόλλωνα, παιδί. Δύο εβδομάδες. Ήταν μια καφιτέρια εκεί, την είχε ένας Αριανός κιόλα. Και έκανε γύρω ένα χουλιαμάς και το μάτσο. Πάντως σήμερα παίζει πολύ τελικά ξεστή. Να σου μιλήσει ο Τζογαδόρος, έτσι. Ναι. Άμα θες να παίξει να οικονομήσει. Παίζει πολύ ισοπαλία, φίλε. Χιάκι, να Χιάκι, ωραίο και οι δύο ευχαριστημένοι. Και χάθηκαν φίλοι, ακούς, χάθηκαν οι παλιοί τύποι που μας δίνανε λεφτά, οι παλιοί τσογαδόροι. Δηλαδή ο Παρασκευάς, ο Παρασίδης. Ξέρεις, ο Παρασίδης έμενε στον Παξέ Τσιφλίκ σε μια οδό που λεγόταν Σεφέρι. Και κάποιος Σεφέρι είχε βγάλει μια ταμπέλα που έγραφε Πανταχώθ και ήταν μια ομάδα Β' Ισπανίας που από τα πολλά χι από αυτήν την ομάδα είχε αγοράσει στο σπίτι, να πούμε. Ο Παρασίδης και ο Ραγκάτσης ήταν ειδικοί στο ισπανικό πρωτάθλημα, να πούμε. Η Αγγλία ήταν που φεύγαν όπως ο διάβολος του Ντολιβάν, γιατί η Άγγλη είναι πιο καθαρή. Ναι. Ξέρεις, παίζει, δηλαδή δεν έχει αδιάφορους ενδιαφερόμενους να χαριστεί κάποιος. Είναι και ήταν που φεύγανε. Ενώ η Ισπανία γινόταν οι σούπερ μόντες. Δηλαδή η Β' Ισπανίας, φίλε, Παρασίδης, Ραγκάτσης και ο δικός μας ο Κόντης, τα τσογαδόμουτρα, είχαν βγάλει περιουσία από τα χή, να πούμε. Μάλιστα. Και ο Παρασίδης, σε λέω εδώ σε φέρει, στον Παξέ Τσιβλί και από κάτω είχε βάλει οδός Πανταχώθ, να πούμε. Θυμάσαι τότε που είχε ποντάρει 5 εκατομμύρια ότι η Τουρκία θα παίξει τελικό. Η Τουρκία θα πάει τελικό στο Ευρωμπάσκετ, να πούμε. Πανηγύρι. Ναι. Ο Κουκούλας, έτσι ήταν το παρατσούκλου του. Κουκούλας. Αλλά ήταν πολύ προληπτικός, να μου και το Ραγκάτσι κάποια στιγμή τον έστειλε από το Μετρόπολης και πήγε μετά στη ΣΑΣ στο Λίπερο. Εντάξει. Τώρα ο Ραγκάτσι έχει γίνει πρώτη φίρμα, να πούμε. Μούρι ο Γκαγκάρακ, αλλά ο άλλος δεν πεζόταν ο Παρασίδης. Ήτανε, το ξέρεις, Γιώργη, ότι ήταν μέσα στους 20 που πήγανε στο Βόλο με το πανό. Εντάξει, αυτό είναι γνωστό, να πούμε. Α, το ήξερες. Το ξέρω, ναι. Το Νικόλα τον Άτσι, τον Μάκη Μαυρομιχάλη. Ο Μάκης, ο Γιωργάκης, ο Φάκας, οι Σελάδες, ο Βερνάρδος, ένας και ένας. Να σε καλά, γεια σου Γιώργη, να πάρουμε την. Μήπως ήσουν και εσύ μέσα, όχι. Όχι, ρε, τρελάθηκες. Πρέπει να τραβηχτώ εγώ, ρε. Παρατραβηχτώ έτσι τώρα. Βασικά δεν το έκανα. Δεν το νιώθα για να το κάνω. Αλλά και από την άλλη μεριά και να το νιώθα. Εκείνα τα χρόνια, νιά, τα μαλλιά, λεφτά, αμάξια, γυναίκες, θα πάω τραβηχτώ. Μας ήσουν και ωραίος τύπος. Θα μπορώ κάποιοι που σε λένε ακούω. Παγκόπι είναι άσχημος να πει. Ένας τύπος όπως ο Σάρλα Ναβούρο, Αλμπέρτο Σκενάτζι, να πούμε. Ζαν Πολ Μπελμοντό. Ο Μπελμοντό ήταν άσχημος, αλλά ήταν γοητευτικός, όπως ήταν γοητευτικός άσχημος. Ή Τζόρτζ Ακίρι, όπως με λέγανε μικρό. Γεια χαρά. Πάμε στον επόμενο, ορίστε. Καλό μεσημέρι. Καλημέρα σας, κύριε μου, καλό μεσημέρι. Να πούμε και Πόπη Αστεριάδη τώρα για το βρουκούσμα. Βάζε κανένα τραγουδάκι από αυτά που λέμε. Βάρε Πόπη Αστεριάδη, αλλά ήθελα να βάλεις και Κλειό Δενάρδου. Έχει τραγουδάρες είναι. Αυτές είναι φωνάρες απίστευτες. Ναι, δεν υπάρχουν φωνές σήμερα, κύριε. Γιατί. Υπάρχουν. Όχι, ρε, τέτοιες. Πρόσεξε με κάτι. Τότε υπήρχε κόσμος ο οποίος έπαιρνε τους τραγουδιστές και τους έκανε μεγάλους επειδή μόνο άκουγε από το ραδιόφωνο.
Δεν υπήρχε η παρουσία σήμερα και του δίσκους, ναι. Σήμερα έτσι και δεν έχει παρουσία. Δηλαδή ο Καζαντζίδης, αν ζούσε σήμερα και ξεκινούσε με αυτή την κεφάλα και την άσχημη τη μούρη, δεν πρόκειται να πήγαινε μπροστά. Καλή ήταν, καλή ήταν. Καλή ήταν τώρα. Σε γενικά πλαίσια. Δηλαδή άμα δεν είσαι σήμερα ρουβάς, ναι, να χορεύεις, να πηδάς, να χαμογελάς, να γοητεύεις και η φωνή. Ενώ κατά τότε αρχή ήταν μόνο η φωνή. Ναι, ναι, κοίτα, ήταν και η παρουσία τώρα, γιατί κομματά ήταν μια αρκετά... Ναι, ο Γαβαλάς τι ήταν. Ο Μενιδιάτης τι ήταν. Μενιδιά τίποτα, χάρη από άνθρωπο. Πού να παίξει μπάλα σήμερα ο Μενιδιάτης. Ποτέ, δεν θα έπαιζε. Λοιπόν... είναι ο Ρόβερ, ο παλιός, δεν θα το θυμάσαι, εντάξει. Ρόβερ! Τότε παλιά που έλεγες το Λουγκάνι, ας πούμε, δεν κάνεις πλάκες και τέτοια. Το Λουγκάνι! Το θυμάσαι αυτό? Το κόσμο, αυτός πώς λέγεται, Λούγκρις, Λουγκάρα. Ρε εσύ, όχι, του λέω του Χίτα και έγινε κατακλυσμός από μηνύματα που μας θέλει. Του λέω, ρε εσύ, πώς το λέω... Από τότε κόλλησα μαζί σου, γιατί είχα καταλάβει από την αρχή τι έκανες. Πώς είναι, πώς το λένε, λέω εκείνονα, τον Κινέζο. Που είναι Έλληνας και βουτάει και είναι και αδερφή και έτσι. Το Χίτα γιατί τον άρεσε έτσι μόνο του και έγινε σοβαρός τώρα. Ο Κουστάκης. Κουστάκη, το είπαμε. Έχει χιούμορ ο Χίτα. Βέβαια έχει χιούμορ. Κοντά σου... καλύτερο δίδυμο, ρε. Ήταν πολύ καλό. Καλύτερο, είχε την ατάκα ο Κώστας, η οποία την πετούσε και εγώ το έπιανα και το έκανα. Ήταν έξυπνος ο Κώστας, αλλά τον άφησε ρε εσύ. Δεν τον άφησα ρε αδερφέ. Έχει σοβαρευτεί πολύ. Μετά από 6 χρόνια, ξέρεις, ένας, ο κάθε άνθρωπος διαλέγει τον τρόπο της συμπεριφοράς του αναλόγως με το χαρακτήρα του. Εγώ. Ξέρω, δεν θέλω να σε βάλω σε διαδικασία να πεις κάποια πράγματα. Όχι, δεν λέω τίποτα. Πες όπως τα νιώθεις εσύ. Την αλήθεια λέω. Εμείς ήρθαμε εδώ στο Λίμπερο. Εσύ, αν και φανατικός Παναθηναϊκός που είσαι. Παναθηναϊκάρα, αδερφέ, κλαίω. Πάντα. Ναι. Μιλάς και για τον ΠΑΟΚ λίγο. Ναι. Ναι. Λοιπόν, σε διέκοψα. Πες λίγο αυτό που ήθελες να πεις και θα κλείσουμε. Πριν από χρόνια, να ξέρεις κάτι. Η κατάλληλη σφαίρα στην κατάλληλη ώρα, λέει μια παροιμία. Δεν έχεις το timing πάνω σε μια. Σε μια... συγκυρία, είναι συγκυρία. Έτσι, λοιπόν, εμείς πέσαμε σε μια άσχημη συγκυρία. Μετά από την άδειά μας ήρθαμε και ζητήσαμε φορτικά να δούμε εδώ τον κύριο Δουδουλάκη, ο οποίος δεν ήταν στη μέρα του εκείνη. Εγώ σου λέω την αλήθεια τι ακριβώς, γιατί πολλοί με λένε. Γι' αυτό σε έβαλα σε ένα. Ερχόμαστε λοιπόν εδώ στο Λίμπερο. Πάντα λες την αλήθεια εσύ, Γιώργο. Ακριβώς. Κοίτα, σε συμπαθούμε γιατί. Αλλιώς δεν μπορείς να επιβιώσεις. Από την αλήθεια δεν χάνεις ποτέ, φίλε. Και όταν είσαι στα μίντια, το ραδιόφωνο και τηλεόραση που κάνω εγώ 15 χρόνια, πρέπει να είσαι όπως είσαι. Αλλιώς είσαι προσποιητός. Θα σε πάρουν χαμπάρες, θα σε πάρουν σκέφτες. Και μετά δεν γίνεται. Εμείς δεν γλιτώνεις. Άσχετα άμα υπάρχει κόσμος ο οποίος δεν νιώθει και... Εν πάση περιπτώσει για να το κλείσουμε, δεν ήρθαμε σε καλό time να μιλήσουμε με τον άνθρωπο. Ήταν στεναχωρεμένος, είχε τώρα, περάσει... Άσε με να το τελειώσω λίγο. Πώς βλέπεις, σαν Παναθηναϊκός, πώς βλέπεις το ντέρμπι, αυτό, ντέρμπι. Ντερπάρα, ρε φίλε. Ντερπάρα είναι. Ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή αν θα με έλεγες ντε και καλά στοιχημάτισε θα πάνε τον ΠΑΟΚ. Είναι πιο ομάδα. Είναι πολύ ομάδα αυτό τον καιρό. Απ' την άλλη μεριά ο Άρης έχει μια ομάδα που ανεβαίνει και έχει την έδρα την οποία κατά κάποιο τρόπο κλείνει την ψαλίδα. Η έδρα είναι έδρα. Θα γίνει η μάτς, όλα τα αποτελέσματα παίζονται. Εγώ θα ποντάριζα ότι ο ΠΑΟΚ έχει περισσότερες πιθανότητες, αλλά δεν θα κλαίγα με ένα χ. Ναι, ναι. Απλά κλείνοντας, για να μην σε καθυστερώ, θα έλεγα ότι θα ήταν δύσκολα τα πράγματα αν έπαιζες στο Καστατζόγλιο. Πολύ πιο δύσκολα. Με τον Ηρακλή. Ναι, ρε. Ήταν... Ξέρεις κάτι, με τον Ηρακλή δεν το υπολογίζω το μάτς και πάντα χάνω, ρε φίλε. Τι δεν το υπολογίζεις. Έλα μωρέ. Όχι όπως το χαριλάω, φίλε. Πες μου που θες να παίξει τώρα με το Χαριλάου. Ρε φίλε, το Χαριλάου έχει, να σου πω κάτι, λέμε τώρα θα έχει 25.000 και τέτοια. Καταρχήν η χωρητικότητα του σταδίου, για να κλείσουμε, για... είπαμε θα κλείσουμε και δεν κλείνουμε. Λοιπόν, η χωρητικότητα του σταδίου είναι 22.000.
700 εισιτήρια. Θα έχει ορθίους, θα έχει τζαμπατζίδες, θα έχει προσκλήσεις. Ας πούμε μπορεί να έχει 25. Έφυγες και κλαίνε τα νυχτοπούλια. Έλεγα λοιπόν ότι μπήκαμε με τον Κώστα το Χίτα σε μια στιγμή που δεν ήταν στις καλές του ο ιδιοκτήτης, τον πιέσαμε, απάντησε εκνευρισμένα. Εμείς δεν είμαστε άνθρωποι που μπορεί κανείς να μας μιλήσει εκνευρισμένα. Πληγωθήκαμε, βγήκαμε έξω, κάναμε τη σύσκεψη και εγώ έφυγα για την Αθήνα και ο Κώστας έμεινε εδώ. Έμεινα στην Αθήνα 3 χρόνια, ερχόμουν κάθε καλοκαίρι, έκανα κάτι εκπομπές, πότε στο Μετρόπολης, πότε στον Αρένα, κάτι βραδιές, κάτι αυτές και τα λοιπά, μέχρι που ο διευθυντής μας εδώ, ο Γιώργος Ζαγόρας, με πήρε ένα τηλέφωνο, επειδή φεύγοντας εγώ από το Λίμπερο, δεν άφησε κακές αναμνήσεις, με αγάπη τους αποχαιρέτησα και πήγα στη συνέχεια της ζωής μου. Ήταν ανοιχτή η πόρτα, μου λέει, δεν έρχεσαι, μου λέει, μα λέω να έρθω, γιατί να μην έρθω, σπίτι μου είναι ούτως ή άλλως το Λίμπερο. Ποτέ δεν αντάλλαξα μία κουβέντα με τον Κώστα το Χίτα. Είναι μέσα στους 5 καλύτερους φίλους που είχα στη ζωή μου και τον αγαπώ πάρα πολύ. Και είναι και πολύ παρεξηγημένος. Αυτό το λέω σε όλο τον κόσμο να το ξέρει. Μη με ρωτάτε λοιπόν αν μάλωσα με τον Κώστα. Και με πολύ μεγάλη χαρά, αν στο μέλλον τύχει, θα ξανά έκανα με τον Κώστα το Χίτα τους θρυλικούς Ιλουμινάτη, που ήταν μακρά η πρώτη εκπομπή. Η πιο ανεβασμένη, η πιο έξυπνη, η πιο χιουμοριστική. Ο Κώστας είναι καλό παιδί, δεν είναι κακός. Παρεξηγημένος είναι, απορισμένος, έχει λίγο αυτό το τουπέρε, παιδί μου, το ξινό, το αυτό. Εντάξει, τον έλεγα όσο μπορούσα τότε. Ορίστε ο επόμενος. Γεια σου Γιώργο. Γεια χαρά σου. Λοιπόν, πρώτη φορά μιλάμε. Μιλάω πιο πολύ με τον Γιώργο τον Ζαγόρα. Μάλιστα. Ο Βασίλης στο Γαβράκι είμαι. Γεια σου ρε Βασίλη. Τι κάνεις, καλά? Μια χαρούλα. Λοιπόν, 4 πράγματα εν συντομία. 4, τα σημειώνω. Μπορεί να είναι και 3. Λοιπόν, μέσα στις μεγάλες φωνές που δεν είπατε, είναι ο ανυπέρβλητος Σταμάτης Κόκοτας. Βέβαια. Τεράστια φωνή. Ο Κώστας ο Καφάσης. Καφάση, πού το θυμήθηκες τώρα? Δεν έβγαλε πάνω από 5-10 τραγούδια ο Καφάσης. Έβγαλε 4 δίσκους. Εγώ τον ήξερα προσωπικά και θα είναι ο Κώστας Χρήστος. Ο Ιωνάθαν. Ναι, ναι, ναι. Ιωνάθαν, σε ένα αυτό, η γειτονιά μας νομίζω. Στη γειτονιά. Η γειτονιά, ο Ιωνάθαν, ναι. Εγώ, γέλα κυρία μου, αυτό δεν έβγαλε. Αυτό. Ναι, ναι, ναι. Γέλα κυρία μου. Πάλι τώρα, θα ακούσουμε. Τον ήξερα προσωπικά τον Κώστα, ήμασταν φίλοι. Και καλό παιδί, πολύ καλός άνθρωπος, που δεν μπορεί να φανταστείς. Ναι, έβγαζε καλή ενέργεια. Μια φωνή που δεν την ξέρουν πολύ και είναι παρεξηγημένη, η Μπέμπα Μπλάνς, σου λέει, το παιδί. Εσύ τι λες τώρα. Μπέμπα Μπλάνς ήταν νομίζω αδερφή της, καπιανής αδερφή της Ντούκησας. Κοίταξε να δεις, εγώ την εποχή που η Μπέμπα Μπλάνς είχε ξεκινήσει, είχα την τύχη να έχω μια σχέση με μια πρώτη ξαδέρφη. Λοιπόν, από εκεί τη γνώρισα. Ήταν το βελούδο η γυναίκα. Και πρόσωπο, δηλαδή, να για καψούρα, για το βράδυ να πίνεις, ναι, και ναι, να κλαις, ναι, τη μοίρα, ναι, σου. Ναι, 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 να σε τσακίσει, ναι, από την καψούρα. Γυναίκα ολκής. Μοιραία γυναίκα. Δεν την ξεχνάς τη ζωή σου. Ήμουν ερωτευμένος μαζί της. Και μιλάμε και για φωνή τώρα. Εγώ την έλεγα βελούδο. Μάλιστα. Λοιπόν. Στο ποδόσφαιρο τώρα. Πάμε. Λοιπόν Γιώργαρε, άκου τώρα τι βλέπω εγώ. Άκουσα τώρα προλίγους ότι είσαι και Παναθηναϊκός. Παναθηναϊκάρα αδερφέ, δεν μπορώ χωρίς τριφύλι. Λοιπόν, να πούμε. Φίλε, εγώ βλέπω φέτος τον Παναθηναϊκό να κάνει τον μπαμ. Ποια ρε. Και πρόσεξε, με τον Γιώργο όσες φορές έχω μιλήσει, έχω επαληθευτεί. Ο Γιώργος τώρα είναι σαν τον κύριο Κώστα, δεν ξέρει κανένας από τους δύο μπάλα. Όχι ρε, ξέρει το παιδί, αλλά εντάξει δεν τα βγάζει προς τα έξω. Εγώ φέτος βλέπω το μπαμ του Παναθηναϊκού. Όχι ρε, είσαι τρελός ρε. Τι να κάνουν αυτά τα ταγάρια ρε. Βρε, άκου τι σου λέω. Βρε, εγώ τι σου λέω τώρα. Μόλις αρχίζει να παίζει τα σοβαρά τα μάτσα, θα μετράει τριάρες τώρα. Εκεί θα δεις. Εκεί θα δεις. Αυτά τα παιδιά
Πάει σε... όλα, με, τη λίγη, με, τη, με το ταλεντάκι που έχουνε, ακούνε το Δόνι με πολύ μεγάλο σεβασμό, πρόσεξε, έχουνε την άγνοια του κινδύνου, ξεδιπλώνουν στο χορτάρι αυτό που, που μπορούνε και ξέρουνε. Και δεν θα, θα προλαβαίνουν να μετράνε τεσσάρες, το λέω να το ξέρεις. Καλά. Που να πάνε στο Καραϊσκάκης και στην Τούμπα και να πάνε στο Βικελίδης να παίξουν, καλά, τους ξεπατώσουν αυτά τα, τα χάρια. Η άλλη ομάδα που βλέπω που στρώνει και έχει προπονητή πολύ μεγάλη γάτα είναι ο Άρης. Ναι. Ναι. Πολύ μεγάλη, πολύ μπαλάδο. Να το δούμε στη διάρκεια. Χρειάζεται διάρκεια. Ναι. Του το είπα και του Γιώργου, του λέω στη διάρκεια κάτσε να περάσουν κάποια μάτς και θα δεις τον Άρη ποιος θα είναι. Για να ξέρω, του είχα προειπεί ότι στην ΑΕΚ θα βγουν προβλήματα και βγαίνουν. Ακριβώς. Και κάτι που δεν έχει παρατηρήσει κανείς είναι ότι ο Ουζουνίδης είναι καλός σαν coach, σαν προπονητής γενικά για να φτιάξει. Είναι να ο καλύτερος προπονητής για τη Λάρισα, για τα Τρίκαλα, για τον Ατρόμητο, μπράβο, για το αυτό το αεροπλάνο. Πρόσεξε, σε όποιες ομάδες πήγε άφησε και μια μικρή καταστροφή πίσω. Έλα ρε το, ποιος Ουζουνίδης τώρα, είναι προπονητές αυτής για τις μεγάλες ομάδες. Η Ελλάδα μπορεί να είναι μικρή χώρα, αλλά έχει 3-4 ομάδες πολύ μεγάλες. Έχετε παρατηρήσει κάτι στον Ουζουνίδη, ότι σε όποια ομάδα πάει υπάρχουν πολύ μυϊκοί τραυματισμοί. Δε σε ΑΕΚ φέτος τι τραβάει. Τον έχετε παρατηρήσει αυτό. Γαβρε, έχεις τέταρτο γιατί πρέπει να πάω σε διάλειμμα. Έγινε, χάρηκα που μιλήσαμε. Γεια σου ρε φίλε, να σε ακούμε. Για το μάτς σήμερα εγώ βλέπω ένα μεγάλο άσο. Άσο, ε! Άρε, ναι, που κουφάλες. Και στα όνειρά όχι σας μας τρώτε. Όχι επειδή είμαι Ολυμπιακός, εγώ έχω σκοτωθεί για τον ΠΑΟΚ, για τα λάθη που γίνονται και ειδικά με το, με το Λουτσέσκου. Αλλά σήμερα βλέπω έναν άσο. Παίζει κι αυτός. Παίζει και ο Άσος. Σήμερα βλέπω έναν Άσο. Θα στοιχημάτιζες μια χιλιάδα στον Άσο ή στο Χ. Ή στο 2. Στον Άσο, στον Άσο. Στον Άσο, ε. Πάνε τα λεφτάκια σου. Ναι. Έφυγες. Πάμε σε διάλειμμα. Α, ρε εσύ. Δεν έχουμε μηνύματα, ρε. Βίντεο Ουγγαρίας. ΠΑΟΚ Βίντεο Ουγγαρίας. 3 εισιτήρια. Την Πέμπτη στις 10 η ώρα το βράδυ. Και δεν έχουμε μηνύματα. Δωρεά πράγμα σας δίνω. Πού είστε, δεν θέλετε να πάτε? Ματσάρα θα γίνει. Και μετά από το μεγάλο ντέρπι θα έχουμε να πούμε πολλά. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. Repair Store. Έχει χαλάσει το κινητό, το λάπτοπ, το λάπτοπ ή το τάμπλετ σου? Πήγαινε στους ειδικούς. Εξειδικευμένοι τεχνικοί σε περιμένουν να λύσουν οποιοδήποτε πρόβλημα έχεις. Από το πιο απλό μέχρι το πιο σύνθετο, αναλαμβάνοντας ακόμα και ανωτέρου επίπεδου επισκευές για όλες τις μάρκες. Στο φίλο μου τον Δημήτρη τον Κατσούλη, Βενιζέλου 11, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. 2311-206-131. Επισκευές, πωλήσεις, αξεσουάρ κινητών, λάπτοπ και τάμπλετ. Repair Store Βενιζέλου 11, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Παρακαλώ κύριε μου, ακούγεστε. Γεια σου Γιώργο. Γεια σου κύριε μου, από πού μας ακούς, από ποια πόλη? Ο Δημήτρης είμαι, ο Δημήτρης. Ο Δημήτρης, γεια σου Δημήτριε. Ο Τζιμάρας. Σε λίγο έχουμε και την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης και του Αγίου Δημητρίου, γιορτάζει μέσα στην εβδομάδα. Ναι, φυσικά. Μάλιστα. Να χαίρεσαι για τη γιορτή σου, θα μιλήσουμε φυσικά. Το άλλο Σαββατοκύριακο έχουμε εκπομπές κανονικά. Ναι, το... Έλα Δημητρέ. Λοιπόν, δεν προλαβαίνω να σημειώσω όλες αυτές τις ιστορικές πληροφορίες που έδωσαν οι ακροατές μαζί σου. Μάλιστα. Γνωρίζεις πάρα πολύ καλά τι θέλω να κάνω. Τα είχαμε πει και... Βεβαίως, βεβαίως. Εάν μπορούν, όσοι μπορούν ακροατές, να δώσουν τέτοιες πληροφορίες θα ήταν πάρα πολύ καλό. Όσο μπορούν δίνουνε. Όσο μπορούν να δίνουν. Και να είναι σοβαρές και περιστατωμένες. Τις ακούμε και εμείς, τις φιλτράρουμε ρε Δημήτρη, δεν τις αμολάμε. Εντάξει, δεν είπα εγώ τίποτα. Εσύ είσαι έτσι καλώς πιο παλιός από μένα. Βέβαια. Εγώ αυτά δεν τα ξέρω. Ποια πιο παλιά κουφάλα είμαι εγώ. Σωστό, μπράβο. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Και εύχομαι. Ναι, καλό μάτς σήμερα. Και να κερδίσει ο Άρης.
Εντάξει, αυτό το επιθυμώ. Το επιθυμείς, μάλιστα. Εντάξει, αλλά αθλητικός πολιτισμός, έτσι. Βεβαίως, βεβαίως. Να σε καλά, γεια σου Δημήτρη. Ορίστε ο επόμενος. Γέροντα Σοφέ και το Σοφό Σοφότερε, καλημέρα σας. Χαιρετίσματα στα ηρωικά Γιαννιτσά, τα οποία ετοιμάζονται να υποδεχτούν τη μεγάλη επέτειο της απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης από τον ελληνικό στρατό. Έναν ελληνικό στρατό που πέρασε δίνοντας τη μεγάλη μάχη εκεί στα Γιαννιτσά και μετά μπήκε στη Θεσσαλονίκη και την ελευθέρωσε. Και ας τον Κυρκώστα να λέει πώς ελευθερώθηκε, λέει η Κατερίνη πιο μπροστά. Ελευθερώθηκε γιατί φύγαν οι Τούρκοι και πήγαν στα Γιαννιτσά. Η αλήθεια είναι ότι στην Κατερίνη δεν έπεσε ούτε μια σφαίρα. Τίποτα ρε, ούτε σαΐτα ρε. Κρυβόταν ο Κώστας. Ο ταξίμπασας είχε καταλάβει ότι την είχε πάρα πολύ δύσκολα την πεδιάδα. Ο ελληνικός στρατός ανέβαινε με πολλές δυνάμεις επάνω και με μεγάλο ψυχικό σθένος. Και ήξερε ότι το τελευταίο προπύργιο για τη Μακεδονία ήταν η ιερή πόλη των Γιαννιτσών, όπως τη λέγανε τότε οι Οθωμανοί, που ήταν η Μέκα της Ελλάδος και των Οθωμανών, γιατί εδώ ο Γαζί Ευρενός, ο ιδρυτής της πόλης, είχε φέρει όλα τα πανεπιστήμια, όλες τις σχολές τις μουσουλμάνικες και δίδασκαν το Κοράνιο και υπήρχε και μεγάλη φιλοσοφία της εποχής εκείνης. Μάλιστα. Δηλαδή υπήρχαν ζωγράφοι, αρχιτέκτονες και όλα αυτά. Και έτσι λοιπόν, μια που ήταν και αμφιθεατρική πόλη των Γιαννιτσών, ήταν οχυρωματική πόλη, αποφάσισαν να δώσουν τη μεγάλη μάχη εδώ. Που ήταν πάρα πολύ σφοδρή, πάρα πολύ δυνατή και ήταν και η τελευταία αρανίδα ψυχολογίας για τους Οθωμανούς. Διαλύσανε την πόλη. Διαλύσαν τα πάντα. Ναι, διαλύσανε μετά. Τους πήρε η από κάτω που λέμε. Ναι. Ναι. Θα αναφερθούμε την άλλη εβδομάδα. Δεν περιμένανε, Γιώργο, και κλείνουμε με αυτό. Δεν περιμένανε ότι ποτέ θα μπορούσαν να χάσουν αυτή την πόλη έτσι πως ήταν οχυρωμένη μέσα σε μία μέρα. Η πόλη έπεσε μέσα σε ένα 24ωρο. Αυτοί πιστεύαν ότι θα αποθήσουν τον ελληνικό στρατό, αλλά δεν μπόρεσαν να τα καταφέρουν. Και έτσι η ψυχολογία τους έπεσε στα τάρταρα. Βέβαια και οι δικοί μας εδώ οι Έλληνες δώσανε τεράστια, τεράστια μάχη. Δώσανε το είναι της ψυχής τους, τι να σου πω. Τέλος πάντων, αυτά θα τα πούμε σε μια άλλη εκδρομή. Να πάρω λίγο τη γραμμή να με περιμένει και συνεχίζουμε, γιατί θέλουμε να συνεχίσουμε τη συζήτηση με τον Νίκο. Παρακαλώ, ορίστε κύριε. Γεια σου Γιώργο, πάω Γιώργος Ολλανδία, τι γίνεται? Γεια σου Γιωργάρα, τι γίνεται ρε φίλε? Τι γίνεται, όλα καλά? Χαιρετίσματα σου στέλνει και ο Νίκος από ό,τι ακούω. Επίσης, να είναι καλά. Λοιπόν, εγώ σήμερα θα πω κάτι άλλο, αλλά πριν πω αυτό, καταρχήν να πω τη δική μου ψυχολογία και αίσθηση για το ματς και πώς όλα τα βλέπω. Για μένα το ζητούμενο είναι ένα, να τελειώνουμε. Γιατί και αύριο και 0-4 να βγει το μάτς, εγώ ξέρεις θα πω Γιώργο, επιτέλους τελείωσε αυτός ο εφιάλτης. Δηλαδή. Και 0-4 να βγει. Δεν ξέρω ρε Γιώργο, δηλαδή, ξέρεις, μπαίνει σε μια διαδικασία αναγκαστικής πρόσκουρσης με άλλα στάνταρτς. Δηλαδή αυτό το προκαταρκτικό δεν αντέχω παρά το ίδιο το μάτς καθεαυτού. Δηλαδή είσαι αναγκασμένος να μπαίνεις σε μια διαδικασία. Βλέπεις τώρα βγαίνουν Ολυμπιακοί, ΑΕΚτζίδες, σήμερα είναι όλοι Άρης εκτός από εμάς. Αυτό είναι δεδομένο. Εσύ Γιώργο, λοιπόν, ναι. Αλλά καμιά φορά το ταξίδι είναι καλύτερος από το προορισμό. Δηλαδή αυτή η μεταβατικότητα, αυτό το, ας το πούμε, ο χαβαλές που γίνεται, ότι θα έρθουμε, θα σας περιμένουμε και όλα αυτά όταν είναι μέσα σε ένα κλίμα υγείας, είναι ότι καλύτερο υπάρχει. Και σου μιλάει ένας άνθρωπος ο οποίος Νίκο, δεν έχει παρακολουθήσει Νίκο, μόνο την το υγεία, ευρωπαϊκό, που το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ναι. Να σε διακόψω λίγο. Την υγεία πού την βλέπεις εσύ όταν βγαίνουν αυτά τα αναπέσχυντα εξώφυλλα εχθές το πρωί? Μπορείς να με εξηγήσεις? Πού τη βλέπεις την υγεία εσύ? Αυτό το εξώφυλλο που βγήκε χθες το πρωί, ειλικρινά σου μιλάω, δεν παραπέμπει σε ποδόσφαιρο ούτε σε αθλητισμό.
Ποιο αξιοφιλία. Είπαμε από κάποιες οπαδικές εφημερίδες μπορείς να φας πρόλογο και να χαλάσεις την ψυχολογία σου. Όχι, κοίταξε, αυτές οι οπαδικές εφημερίδες, αυτές οι οπαδικές εφημερίδες, πρόσεξε να δεις, υπάρχει μια διαφορά, αυτές οι οπαδικές εφημερίδες δεν βγαίνουν από τους συνδέσμους, βγαίνουν από τους κορυφαίους ρεπόρτερ υποτίθεται του Άρη. Το ξέρω, λοιπόν, μα είναι η δουλειά τους αυτή, για να μπορέσουν αύριο να έχουν φύλλα, για να μπορέσουν να πουλήσουν πράγματα. Δεν βοηθάνε το ποδόσφαιρο, αυτό είναι σίγουρο. Προσπαθούν να τορπιλήσουν κάποιες καταστάσεις για να μπορούν να έχουν μεγαλύτερη ακροματικότητα. Αυτό είναι το δικό τους θέλω. Αν λοιπόν εσύ, σαν Γιώργος, καθίσεις και φας όλο αυτόν τον πρόλογο και πικράνεις την ψυχή σου, δεν θα ευχαριστηθείς ποτέ ένα τέτοιο μάτς. Δεν θα πρέπει να δηλητηριαστείς, θα πρέπει να πιάσει μπάι όλο αυτό το πράγμα από σένα. Εσύ θα κοιτάξεις τον Νίκο από τα Γιαννητά, θα κοιτάξεις τον Γιωργάκη που βγαίνει τον Αριανό, θα κοιτάξεις τον Γουίλη που κάνει το καβαλέ του, αυτούς τους Αριανούς θα κοιτάξεις. Γιατί εγώ σήμερα που θα πάω στο Χαριλάου, θα πάω με φίλους, αδερφούς, κολλητούς, συνεργάτες, θα πιούμε τις μπυρίτες μας, θα πιούμε τα σουβλάκια μας, θα κάνουμε το καβαλέ μας, θα με πούνε κουφάλα να πούμε ήρθες μέσα στη σκολικοφωλιά, θα σε δαγκάζουμε, θα τους πω θα φύγω με τη σημαία ψηλά, θα γίνει ένας καβαλές ωραίος και η μέρα θα πάω στο Χαριλάου σήμερα. Πολλοί παοξίδες θα είναι μέσα, σε πληροφορώ. Γιατί να μην πάω, ρε Γιώργο? Παρέες πηγαίνουν τώρα. Δεν είναι, να ξέρεις κάτι, είναι σε ένα καφενείο, έχει 10 Αριανούς και 50 παοξίδες, 30. Οι Αριανοί θα πάνε. Κάποιους από εκεί πάνε μαζί. Οι ιεραστές της μπάλας αυτοί είναι. Ο Νίκος πήγε με τον Ολυμπιακό κάτω, νομίζω, Νίκο, ε. Ε, βέβαια, είμαι με τον Ολυμπιακό, με φίλους. Το 0-1. Καλά, ο Νίκος είναι... Ο Νίκος είναι από τους κορυφαίους, δεν το συζητάω. Ακούω. Ναι. Και όταν δεν παίρνω, ακούω τα λεγόμενα. Και ξέρεις κάτι, Γιώργη. Εσείς είστε οι πολλοί, να ξέρεις. Δηλαδή, εκεί που ενδεχομένως μια εφημερίδα φανατικών να αναφέρεται και να κατευθύνει τις ειδήσεις της, δεν είναι ούτε το 2%. Το 98% του γηπέδου που πάει για μπάλα και ένα 2% είναι που θα κάνει. Και τα επεισόδια θα μπει μέσα, θα πετάξει την πέτρα, θα κάνει, θα δείξει. Ο ΕΕ και αλίμονο, εάν ήταν η πλειοψηφία αυτή. Ο ΕΕ και αλίμονο, άμα χθες δεν πηγαίνανε να σκοτωθούν 100 και 100 και πηγαίνανε 5.000 και 5.000. Εκεί θα κεγόταν η πόλη. Δυστυχώς οι φανατικοί, ή μάλλον ευτυχώς οι φανατικοί είναι λίγοι, δυστυχώς δεν μπορείς να τους αποβάλεις. Μπορείς όμως να τους αφομοιώσεις. Εγώ, σε αυτό που λέω θα σου πω κάτι. Και θα σου το πω με ένα παράδειγμα. Μία σταγόνα πετρελαίου ή μία σταγόνα καμένου λαδιού μπορεί να μολύνει να μολύνει μία θάλασσα, ας πούμε, να μολύνει 1.000 λίτρα, να μολύνει 10.000 πόσιμο νερό. Ρε, μία σταγόνα μέσα στο φαγητό είναι, πάει φασολάδα. Το τέτοιο είναι το τι παιδεία έχει ο καθένας μας. Αν εσύ, φίλε Γιώργο, δηλητηριάζεσαι από ένα τέτοιο, αντί να γελάσεις. Γιατί για γέλια είναι ένα τέτοιο δημοσίευμα, έτσι πως το έχουν παρουσιάσει τα παιδιά, και να κάνεις και εσύ τη δικιά σου καζούρα. Λοιπόν, δεν είναι λογική για μένα αυτό το πράγμα. Σήμερα θα γίνει πολύ ωραίο παιχνίδι. Γιατί και ο Άρης και ο προπονητής του δείχνει ότι έχει μια πάρα πολύ ποδοσφαιρική παιδεία. Εμένα το δικό μου το άγχος και το δικό μου ο προβληματισμός είναι να τους αφήσουν, να αφήσουν και τον Ερέρα να παίξει όπως θέλει να παίξει, γιατί άκουσα ότι το έχουν. Του την έχουν πέσει να αλλάξει το σύστημα, να αλλάξει κάποια πράγματα στη φιλοσοφία κτλ. Εγώ εκεί είμαι περίεργος να δω το τι μάτς θα παιχτεί. Από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα είναι να είχαμε να λέγαμε, δεν έχουμε μεταφορικά. Μία παρένθεση μόνο να κάνω, μία τελευταία παρένθεση για να εξηγήσω, για να γίνω κατανοητός καλύτερα. Σε καταλαβαίνω πάρα πολύ στο όσο αφορά τα εξώφυλλα κτλ. Υπάρχει όμως μία ειδοποιώς διαφορά. Εάν αυτό το εξώφυλλο ήταν κρεμασμένο απλά σε ένα περίπτερο και περνούσε από δίπλα και έβλεπα και τα υπόλοιπα και αυτά, βεβαίως και δεν θα έδινα σημασία. Από τη στιγμή όμως που όποιο site ανοίξεις και λέει τα πρωτοσέλιδα αυτής της ημέρας και είσαι αναγκασμένος να το δεις, όπως και να έχει, σε επηρεάζει λίγο, όχι, δηλαδή, και φυσικά και δεν το δίνω σημασία, απλώς με στεναχωρεί και με επιβεβαιώνει το πώς βλέπουν κάποιοι άνθρωποι τα πράγματα
και πώς πρέπει εγώ προσωπικά να τους αντιμετωπίζω. Δεν είναι δηλαδή ότι δηλητηριάζει η ψυχή μου. Απλώς με επιβεβαιώνει σε αυτό που λέω, στο ότι εδώ δεν υπάρχει απλώς ένα συναγωνισμός, αλλά υπαρξιακά προβλήματα. Και σε αυτό το παιχνίδι εγώ δεν πρόκειται να μπω. Αυτά λοιπόν τα υπαρξιακά προβλήματα, εάν εμείς που αγαπάμε το ποδόσφαιρο και δεν αγαπάμε τη βία, γιατί μέσα στο γήπεδο είναι τα παιδιά μας, είναι τα παιδιά των Αριανών, είναι τα παιδιά των Ολυμπιακών, που μπορούν να κάτσουν μια κερκίδα και να υπάρχει μια ηχητική βία, ας το πούμε, γιατί το ποδόσφαιρο είναι πάθος, είναι ενέργεια. Αλλά η ενέργεια όχι να σκοτώσω τον Αριανό που είναι απέναντί μου με μια φωτοβολίδα. Όχι να ξεκυλιάσω το παιδί του φίλου μου από τα Γιαννιτσά που πήγε στο Χαριλάου για να δει ένα ποδοσφαιρικό αγώνα. Είναι να μπορέσω να τραγουδήσω στη βροχή, να τραγουδήσω με τους, να πικάρω τους απέναντι, να χορέψω μαζί με τους δικούς μου, κερδίσουμε, χάσουμε, να τραγουδήσουμε, γιατί να σου πω κάτι. Στο τέλος της ημέρας πάλι Παοξής θα είμαι, πάλι Αριανός θα είναι ο άλλος και θα περιμένουμε την επόμενη ρεβάνς. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο, ρε παιδιά. Έχω παρακολουθήσει παιχνίδια στην Ολλανδία, στην Ισπανία, στην Αγγλία και μ' άρεσε πάντα να μπαίνω πριν το ματς στην κουλτούρα αυτών των ανθρώπων που στην Αγγλία γενικά υπήρχε τεράστια βία. Το τι γινόταν σε ένα παιχνίδι, ας πούμε, Τέλσι, τότε να πριν ξεκινήσει το ματς. Αυτά τα ωραία τραγούδια στις μπειραρίες, αυτά τα ωραία τα πράγματα, η κουλτούρα που βγάζαν αυτοί οι άνθρωποι, είναι τεράστιος πολιτισμός. Τώρα εμείς εδώ πέρα, έχουμε την Μπάγερ να πούμε και την Μπαρτσελόνα και πάμε να σκοτωθούμε. Γιατί το κάποιοι το θέλουν, κύριε φίλε. Έλα. Να κάνω μια παρένθεση. Γίνανε, τώρα θα το πω ας πούμε έτσι σαν μου βγαίνει αυτή τη στιγμή. Γίνανε τόσοι και τόσοι ακροατές παραγωγή. Τον Νίκο γιατί τον αφήσατε απ' έξω? Ο Νίκος από ό,τι ξέρω έχει δεχθεί προτάσεις και από το Μετρόπολης και εδώ από το Ζαγόρα και από εμάς, αλλά ο άνθρωπος είναι στα Γιαννιτσά και έχει τη δουλειά του και την οικογένειά του. Γιατί έχει ορθό λόγο, έχει ροή, έχει ψυχραιμία, δεν παρασύρεται, ειλικρινά στο λέω δηλαδή, εντάξει. Δεν ξέρει μπάλα όμως ρε φίλε, δεν έχει ιδέα. Θα μπορούσε. Νίκο, για να κλείσω εγώ. Κάνε μου έτσι μια εντεκάδα. Τώρα θα τα πούμε. Κλείσε ο Γιωργάρα. Χαιρετισμού στην Ολλανδία. Έχουμε γραμμή, δεν έχουμε γραμμή. Οπότε είμαστε εδώ να πούμε τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ. Ναι. Από τον Νίκο, το φίλο του οποίο. Και του Άρη. Ναι, για πε, μπορεί να πει την εντεκάδα του Άρη. Βέβαια, φέτος είναι η πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια που έχω παρακολουθήσει και προπόνηση του Ερέρα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από τον Άρη. Ο τερματοφύλακας τι έγινε αυτός με τα σπασμένα τα δάχτυλα? Έκαναν τα παιδιά μια τεράστια προσπάθεια. Πέσανε φυσιοθεραπευτές επάνω, πέσανε γιατροί, πέσανε ψυχολόγοι και κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ο Κουέστα θα είναι στην αποστολή και μπορεί να είναι και μάλλον και να παίξει, να ξεκινήσει δηλαδή να παίξει. Είδα προπόνηση του Άρη, είδα αυτά που ήθελα να δω από τον Ερέρα, ο οποίος είναι ένας δάσκαλος για μένα, το λέω και επίσημα πλέον. Είναι ένας προπονητής ο οποίος δεν είναι μόνο να δείξει σε μια ομάδα κάποια συστήματα, αλλά και πώς μπορεί να δημιουργήσει και ο ίδιος κάποια συστήματα. Και είμαι πολύ περίεργος σήμερα να δω πώς θα κατεβάσει τον Άρη και ελπίζω να μην επηρεαστεί από αυτά που κάποιοι προσπάθησαν να το επιβάλλουν. Να του αλλάξουν το σκεπτικό. Ας μην πούμε σε αυτό διότι είναι ξένα χωράφια. Ας πάμε στην εντεκάδα που μπορεί να έχει ο Άρης. Αυτό για την εντεκάδα δεν μπορώ να δεν σου μπορείς. Πω. Απλώς το σύστημα που είδα, το σύστημα που πρέπει να παίξει ο Άρης είναι το 4-3-3. Γιατί με αυτό το σύστημα έχει καθιερωθεί. Αν δούμε σήμερα κάτι άλλο στο γήπεδο, να ξέρετε ότι είναι δάσκυλος αλωνών. Εγώ μέχρι εκεί μπορώ να φτάσω για τον Άρη για να μην... Να μην με πούνε κάποιοι ότι είμαι και βαλτός ή προσπαθώ να δημιουργήσω κάποια θέματα κτλ. Αυτά θα τα δούμε το βράδυ. Απλώς σας λέω κάποια πράγματα τα οποία τα έχω δει με τα μαντάκια. Πάμε στο... Όσον αφορά για τον ΠΑΟΚ, θα σου πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Είχαμε μια πολύ βαριά εβδομάδα για τα παιδιά. Τι βαριά. Είχαμε πάρα πολύ. Είχαμε έντονη προπόνηση. Κάποιοι οι οποίοι ήταν σε μια κακή κατάσταση, ας το πούμε, τα προηγούμενα χρόνια
και επειδή δυο γενικά βασικά γρανάδια της Εδεκάδος θα λείψουν την Κυριακή, θα λείψουν σήμερα δηλαδή. Ποιοι είναι αυτοί, κύριε Νίκο? Ο Πέλκας. Κοίταξε, ο Πέλκας είναι σίγουρα, θα τον πάρει στην αποστολή γιατί δοκίμασε το Σάββατο, έβγαλε όλη την προπόνηση κανονικά, δεν θα έχει πρόβλημα, θα τον πάρει μαζί του στην αποστολή και αν χρειαστεί μπορεί να τον βάλει κιόλας. Λοιπόν, αυτός που δεν θα είναι σίγουρα είναι ο Αγκμπομ, και ο, επειδή έχει ένα πρόβλημα στην ποδοκνημική, όπως και ο Μαουρίτσιο, ο οποίος για συντηρητικούς λόγους περισσότερο μένει εκτός από αυτόν τον αγώνα. Από εκεί και πέρα δοκιμάστηκαν, φίλε Γιώργο, πάρα πολλά πράγματα από τον Λουτσέσκου και είναι η πρώτη φορά. Τι γίνεται, ρε φίλε, Ρουμάνο, δηλαδή αυτό το σταυρόλεξο. Αυτό το σταυρόλεξο με τον Λουτσέσκου, ρε φίλε. Είναι, κοίταξε να δεις, Γιώργο, προσπαθεί μέσα από δουλειά, μέσα από συστήματα και ανάλογα τον αντίπαλο να μπορέσει να βγάλει την καλύτερη ενδεκάδα. Μάλιστα. Αυτό τον παραδέχομαι. Καρτάκι δεν παίρνει από κανέναν. Α. Πετάει έξω τα βαριά χαρτιά, αν και για μένα, να σου πω, τέλος πάντων, δεν είναι η εκπομπή τώρα αυτό για να το πούμε, αν και για μένα, επειδή ίσως δέχτηκε στο παρελθόν κάποιες πιέσεις, αν ήταν εκδικητικός τύπος, θα μπορούσε να πετάξει μέσα τις μεταγραφές οι οποίες έγιναν για να γίνουν βορρά στον κόσμο. Δεν το έκανε όμως. Όχι αυτό. Ρε, τι βορρά στον κόσμο, ποιος προπονητής ναι. Σκέπτεται έτσι, είναι δυνατόν τώρα? Υπάρχουν προπονητές που όταν παίρνουν το χαρτάκι σου λέει, χαρτάκι μου δίνεις? Εγώ λέω όχι, εσύ επιμένεις, δεν θα βγαλάσω το χατήρι, πετάω μέσα τη βαλούτα και κάνω τι θέλεις εσύ. Δεν υπάρχουν βαλούτες στον ΠΑΟΚ τώρα, δεν υπάρχουν. Ρε Γιώργο, δεν μιλάω... Ναι, γενικά μιλάς, ναι, εσύ, κατάλαβα. Λοιπόν, πάμε λοιπόν τώρα, στην ενδεκάδα. Τώρα, αυτό που μας έδειξε η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ είναι το εξής, ότι σίγουρα ο Πασχαλάκης είναι κάτω από τα δοκάρια... Σίγουρα, αυτό που έμαθα εγώ για το ΡΕ είναι παπάς. Δεν υπάρχει τέτοια. Μάλιστα. Ούτε μία στο δισεκατομμύριο. Πασχαλάκη. Από εκεί πέρα, ο Μάτος σε ένα καινούριο ρόλο, τον οποίο τον αναθέτει ο Ρουμάνος, θα είναι στο δεξί άκρο της άμυνάς μας. Από εκεί και πέρα, 50-50 πιθανότητες είναι να παίξει στα αριστερά και ο Τόσκα και ο Βιερίνια. Δηλαδή, έχει δοκιμάσει σε όλες τις προπονήσεις και τους δύο αθλητές αυτούς για να παίξουν. Λοιπόν, τώρα το πώς θα υπερισχύσει μέχρι το τελευταίο εάν θα παίξει ο Τόσκα, ο Βιερίνια θα περάσει μπροστά ή θα είναι πάγκο? Θα περάσει μπροστά του, ναι. Θα περάσει μπροστά του. Θα περάσει αριστερά μπροστά του. Θα παίξει πιο προωθημένος. Μ' αρέσεις. Αυτό. Από εκεί και πέρα ο Βαρέλα, ο οποίος ξεπέρασε ένα πρόβλημα που έχει στη μέση, και μπορώ να σας πω, παιδιά, ότι αυτός ο αθλητής πραγματικά βγάζει ένα DNA παοξύ. Μέσα από τεράστιους και αφόρητους πόνους που είχε στη μέση, προσπάθησε να το ξεπεράσει, τον ταλαιπωρεί από την αρχή της χρονιάς, αλλά επειδή δεν υπάρχει εναλλακτική αυτή τη στιγμή για τον ΠΑΟΚ, σφίγγει τα δόντια και βάζει την ομάδα πάνω από το προσωπικό του καλό. Αυτό θα πρέπει να το πούμε όταν το ξέρουμε και δεν είναι κακό να το λέμε. Θα παίξει λοιπόν μαζί με τον Κρέσπο, γιατί για μένα αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον μέχρι σήμερα που μιλάμε, είναι το καλύτερο δίδυμο στην Ελλάδα στα στόπερ. Και ψηλά και χαμηλά, ο Κρέσπο είναι πολύ καλός, ο Βαρέλα λίγο στα πιο ψηλά, όλα καλά εκεί πέρα. Τώρα, μπροστά τους, σε ένα ρόλο, θα παίξει ο Κάνιας. Και το μεγάλο ερωτηματικό, ναι, τα αμυντικά χαφ, ναι. Εδώ το σε μεγάλο θέλω τώρα. Το μεγάλο ερωτηματικό εκεί είναι αν θα παίξει ο Βέρμπλουμ ή ο Σάχο. Εδώ σε θέλω τώρα. Το πρόβλημα είναι ότι, όπως ξέρουμε και όπως βλέπουμε όλοι, ότι αν ο Βέρμπλουμ ήταν σε μια καλύτερη κατάσταση, δεν θα υπήρχε καν ερωτηματικό. Συγγνώμη ρε άδερφε, Αύγουστο ήρθε, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, δύο μήνες ακόμα να ετοιμαστεί. Αυτό δεν θα πρέπει να με το ρωτάς, γιατί σου το είχα πει από την ημέρα που ήρθε. Όπως ο Βέρμπλουμ, ο Ζάχοπ, ο Χατζερίδης και όλα αυτά τα κορμιά, τα οποία είναι βαριά κορμιά, ναι, δύσκολα έρχονται σε φυσική κατάσταση. Δηλαδή ο Βιερίνια, ο Μάτος, και ο Πέλκας και όλα αυτά τα παιδιά, τα οποία έχουν ένα σκελετό πιο ευέλικτο και πιο ελαστικό, σε θέματα φυσικής κατάστασης έρχονται πολύ πιο γρήγορα από τα κορμιά όπως είναι ο Βέρμπλουμ. Όταν όμως ο Βέρμπλουμ θα έρθει σε μια φυσική κατάσταση, τότε η ενέργεια που θα βγάζει, η εκρηκτικότητα και η δύναμη θα είναι κάτι το οποίο δεν το έχουμε δει. Μάλιστα. Αλλά μέχρι να έρθει είναι πρόβλημα αυτό. Γιατί πέρα από τη φυσική κατάσταση θα πρέπει να μπει και στην κουλτούρα της ομάδος, θα πρέπει να γίνει μια σταθερή της ομάδος, θα πρέπει να ξεκινάει η ενδεκάδα από αυτόνα, θα πρέπει να τα έχει αφομοιώσει όλα τα συστήματα του Λουτσέσκου
Και είναι ένα θέμα το οποίο είναι πολύ δύσκολο. Αυτό είναι το θέμα μας. Γι' αυτό λοιπόν αυτοί οι αθλητές είναι απαράδεκτο να μην βγαίνουν σε προετοιμασία. Να αποφεύγουν τις προετοιμασίες. Γιατί και από τραυματισμούς γλιτώνουν και μπαίνουν γρήγορα στην ομάδα μέσα σαν φυσική κατάσταση. Από εκεί και πέρα λοιπόν η Βέλμπλουμ ή η Ζάχοφ είναι ένα ερωτηματικό τεράστιο. Τώρα... Να κάνω πρόβλεψη, Νίκο. Πώς? Να κάνω πρόβλεψη. Ποιον από τους δύο? Κάνε. Ζάχοφ. Οκ. Okay. Λέω όπως προσπαθώ το να σκεφτώ όπως σκέφτεται, είναι ο προπονητής σου. Κοιτάξτε, και ο προπονητής σου δεν αφήνει τίποτα στην τύχη. Συμφωνώ απολύτως. Οπότε λέω ότι το Ζάχοφ θα βάλει. Πρόσεξε. Και ευτυχώς που θα το βάλει το Ζάχοφ, γιατί θα μου βάζει κανένα καντουρί εκεί πέρα και δεν θέλω να το βλέπω. Οπότε... Έχουμε, οπότε, περίμενε, έχουμε οπότε, Κάνια σίγουρα, ναι. Ζάχοφ ή Βέρμπλουμ. Ζάχοφ λέω εγώ. Βλέπω ότι συμφωνείς και εσύ. Αλλά και να βάλει το Βέρμπλουμ δεν νομίζω θα είναι καμιά ιδιαίτερη έκπληξη, έτσι δεν είναι? Βέβαια. Έχει να δώσει και ο Βέρμπλουμ. Εδώ βέβαια θα πρέπει να πούμε, εδώ υπάρχει όμως ένα ερωτηματικό, ναι. Γιατί αν το σκάουτερ παρακολουθήσει τον Άρη, ο Ζάχοφ δεν πρέπει να παίξει αυτό το παιχνίδι. Ακόμα και ο καλός Ζάχοφ, έτσι, γιατί είναι ένα βαρύ κορμί, και ο Άρης παίρνοντας με το 3-3 δημιουργεί μια υπεροπλία στο χώρο του κέντρου, γίνεται πιο γρήγορος από τον ΠΑΟΚ εκεί. Ο Ερέρα δημιουργεί τριγωνάκια στο κέντρο με τις γραμμές πάρα πολύ κοντά, παίζοντας πολύ γρήγορα την μπάλα έξω από την περιοχή. Αυτό είναι βέβαια που τον κάνει τον Άρη γρήγορο. Ξοδεύει βέβαια πολύ βενζίνη ο Άρης για αυτό το πράγμα, αλλά τον κάνει πολύ γρήγορο ώστε να σκοτώσει τον αντίπαλο. Άρα λοιπόν θα πρέπει να δούμε και οι απέναντι πώς θα το παίξουν το θέμα, κατάλαβες Γιώργο? Οι απέναντι όπως και να το παίξουν, οι παίκτες του είναι πιο μικρόσωμοι, κοντή μπορώ να πω ομάδα, αλλά και πολύ γρήγοροι. Ναι. Και πολύ γρήγοροι και ενδεχομένως αυτή η σκέψη που κάνεις, αλλά ο Βέρμπλουμ έχει την ταχύτητα αυτή να ανταπεξέλθει. Ο καλός Βέρμπλουμ είναι ένας παίκτης. Δεν είδαμε τέτοιο πράγμα που λες μέχρι τώρα, Νίκε. Έχει περισσότερο την αντίληψη του χώρου. Μάλιστα. Δεν χρειάζεται να τρέξει ένας έξυπνος αθλητής πολύ. Και ο Ζάχοφ την έχει. Τις γραμμές του είναι, αλλά είναι πιο επιρρεπής στο να ανεβαίνω επάνω, να πατάω περιοχή και λιγότερο καλά ανασταλτικό. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Νομίζω ότι και ο Ζάχοφ το έχει αυτό, την αίσθηση του χώρου. Δεν είναι κάτι που το κάνει. Και είναι πολύ μυαλωμένος ποδοσφαιριστής. Όχι τόσο όσο ο Βέρμπλουμ όμως. Οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε. Ναι. Είναι και πιο γρήγορος ο Βέρμπλουμ. Ότι ο Βέρμπλουμ, ακόμα και η δική μας, γιατί ένα πάρα πολύ δυνατό παιδί Γιώργο, ένας ογκόλυθος είναι. Δεν έχω δει πιο δυνατό αθλητή εγώ να αγωνίζεται. Ακόμα και οι δικοί μας δεν το ζυγώνουν στα μαρκαρίσματα, στις προπονήσεις. Φαντάσου λοιπόν οι αντίπαλοι. Για να δούμε. Εγώ δεν κάνω ευχή για τον Ζάχοφ. Δεν ξέρω κι εγώ ποιον θα βάζω από τους δύο. Επειδή όμως ξέρω τον προπονητή ότι δεν αφήνει τίποτα στην τύχη, μην τυχόν και δεν μου βγει. Το μη τυχόν και δεν μου βγει, δεν τον έχει βάλει, τελείωσε. Θα βάλει τον Ζάχοφ. Τώρα μπορεί να κάνει την έκπληξη, θα είναι έκπληξη για μένα άμα βάλει τον Βέρμπλουμ. Σίγουρα. Καλά το έχω προσεγγίσει. Πολύ καλά το έχεις προσεγγίσει. Γι' αυτό λέω ότι ξέρεις μπάλα ρε Νίκο, όταν συμφωνείς μαζί μου πολύ χαίρομαι. Όταν διαφωνώ είμαι άμπαλος. Ο Αντιπέλκας. Λοιπόν, εδώ θα έχουμε μάλλον κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό τον Μπίσεσβαρ. Είναι και αυτό ένας προβληματισμός ο οποίος υπάρχει. Γιατί είναι ο Μπίσεσβαρ μέσα, είναι ο Ουάρντα μέσα, είναι ο Καντουρί μέσα. Είναι δηλαδή κάποιοι αθλητές οι οποίοι μπορούν να παίξουν τη θέση του δεκαριού. Ναι. Γιατί έχουν καλά πατήματα. Και οι τρεις από αυτούς που είπες μπορούν. Και οι τρεις. Η σταθερή σίγουρα ότι ο Πρίγιοβιτς θα είναι μπροστά. Αυτό είναι σίγουρο 100%. Άρα λοιπόν,
μαζί με τη θέση που είπαμε προηγουμένως για Σάχο και Βέρμπλου. Οι τρεις θέσεις μπροστά είναι και αυτές ένα ερωτηματικό. Δοκίμασε πάρα πολύ ο Ρουμάνος, δοκίμασε και τις τρεις αυτές θέσεις με διαφόρους σχεδιασμούς. Δηλαδή, αν έχει το Βιερίνια εκεί, δεν μπορεί να έχει το Λιμιό ή δεν μπορεί να έχει το Ζαμπά. Στάσου. Ναι. Δεν μου λες, να κάνω μια σατανική αυτή. Εκεί που λέμε για δεκάρι και λέμε είναι ο Άρντα, το δεκάρι τη θέση του Πέλκα, να το πούμε έτσι. Ναι. Είναι ο Άρντα, είναι ο Μπίσεσβάρ, είναι και ο Ελκαντούρη. Ναι. Λες να βάλει τον Βιερίνη εκεί στη θέση του Πέλκα. Όχι, εκεί δεν μπορεί να βάλει τον Βιερίνη. Όχι. Δεν το έχει ή δεν το σκέφτεται. Δεν το έχει ο Βιερίνη. Περίμενε τώρα. Να το αναλύσουμε λιγάκι. Είναι γρήγορος για χάφα εκεί πέρα ο Βιερίνια. Δεν είναι πιο γρήγορος από όλους αυτούς που είπες. Και τον Καντουρί και τον Λουάρντα και τον... Είναι πιο γρήγορος. Ξέρει πιο πολύ μπάλα από όλους. Κοίταξε να δεις. Έχει καλύτερο σούτ από όλους. Έχει, αυτό έχει, ναι, και αλλά αυτό στις, το πάσες, έχει. Στις πάσες. Στις ασίστ που χρειαζόμαστε εκεί πέρα, υπερτερεί και ο Καντουρί και ο Μπίσεσβα. Και ο Άρντα. Δηλαδή κοφτή πάσα σαν του Μπίσεσβα. Δεν την έχει, λες ο Ατζελίνος, ε. Όχι, δεν την έχει. Μάλιστα. Οπότε... Θα προτιμούσα να πάρει το χώρο, δηλαδή να βγαίνει από τα αριστερά και να παίρνει την κοφτή πάσα. Εγώ τον έχω πιο σίγουρο στη θέση του Πέλκα, το Βιερίνια. Θα είχα μία σιγουριά στο φόβο των αργών χαφ που περιέγραψες προηγούμενα. Ναι. Αυτό ναι. Τώρα έτσι έκανα μία σκέψη, μη θα ρεις. Τους πάω το κεφάλι μου το βράδυ. Όλοι αυτοί οι αθλητές έχουν ειδικά χαρακτηριστικά. Εάν ήθελες να παίξεις και να κάνεις ένα αλεό και να κάνεις ένα παιχνίδι ροντέο, έβαλες εκεί τον Ουάρντα, ο οποίος δεν έχει την αίσθηση του φόβου. Δεν έχει γενικά ένα τρελό άλογο που μπορεί να σηκώσει στον αέρα, παραδείγματος χάρη, όλα τα αμυντικά χαφ του Άρη. Όμως επειδή χρειαζόμαστε σταθερές, επειδή παίζουμε και κατά αποτέλεσμα, δεν μπορούμε να κάνουμε αλχημίες, ας πούμε, στην ομάδα. Πάμε σε πιο σίγουρες λύσεις. Δηλαδή, λέμε παραδείγματος χάρη. Λέμε, ας πούμε όπως τότε στο, πώς λεγότανε, σε ένα έργο που βλέπουμε με τον Χριστό, που έφτιαχνε τα άλογα, το πώς θα πρέπει να τρέξουν. Λέει, αυτό είναι γρήγορα αριστερά. Το άλλο είναι τον Μπεν Χουρ. Τον Μπεν Χουρ. Μπράβο. Λοιπόν, έστεινε λοιπόν ο άλλος μια άμαξα. Έτσι, ένα άλλο. Πώς πρέπει να είναι η αρματοδρομία. Και έλεγε, ναι, η Χάιντι, ας πούμε, είναι πολύ δυνατή. Πρέπει να τη βάλω στο κέντρο να μου κρατάει τους υπόλοιπους οι οποίοι είναι ξέφρενοι. Ξέρω εγώ και τα λοιπά. Αυτό γίνεται και στην ποδοσφαιρική ομάδα. Δηλαδή, ο Άρντα είναι τρελός. Ποδοσφαιρικά πάντα μιλάμε. Έτσι, είναι αθίθαστο. Μπορεί να σου κάνει το πιο τρελό που μπορείς να φανταστείς. Αλλά μπορεί να χάσει και ανασταλτικά από αυτό να μετά. Μπορεί να σου κάνει για 30 λεπτά και μετά να χαθεί. Άρα λοιπόν εσύ όταν είσαι ο διοικητής, ο προπονητής, αυτός που πρέπει να πάρει το αποτέλεσμα, πρέπει να τα βάλεις όλα σε ένα σωστό ζύγι. Καταλαβες. Δεν είναι ένα φιλικό παιχνίδι και να πεις άντε μπουκάρετε όλοι μέσα και κάνετε ό,τι γουστάρετε. Πρέπει να έχει αρχή, μέση και τέλος. Αυτό είναι το ζητούμενο. Μάλιστα. Οπότε... πάμε στο κέντρο, τους τρεις του κέντρου, είπαμε. Νομίζω για μένα, αν θες να ακούσεις τη δικιά μου την άποψη, είναι ο Μπίσεσβαρ ότι είναι ο πιο σίγουρος, ας το πούμε, για να μπορέσει να παίξει. Κάνιας Μπίσεσβαρ και... Βέρμπουλ Μισάχοφ. Βέρμπουλ Μισάχοφ. Τέλος εκεί. Άντρες είμαστε, δώσαμε χέρια, τελειώσαμε εκεί. Πάμε δεξιά-αριστερά. Εγώ νομίζω ότι φαβορεί από όσους έχουν μείνει είναι ο Λιμιός. Με αυτό θα ξεκινήσει. Τον παίρνω ότι είναι λοιπόν σίγουρα είναι... δεξιά ο Λιμιός. Είναι μια σταθερή ο Λιμιός, ο οποίος βρίσκεται σε μια καλή κατάσταση. Νομίζω και εγώ ότι παίζει σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό να είναι ο Λιμιός από τη δεξιά πλευρά. Και αριστερά έχουμε, αν περάσει μπροστά το Βιερίνια θα είναι η έκπληξη και παίξει με Τόσκα πίσω, ή έχουμε... Το Ζαμπά,
τον Ουάρντα και τον Ελ Καντουρί. Ναι. Από τη στιγμή που λέμε Λιμνιός σίγουρα από τη μια μεριά. Δεν παίζει δηλαδή έξω ο Λιμνιός δεξιά ο Ουάρντα. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Όχι, δεν νομίζω. Όχι, εκεί δεν που νομίζω. Παίζει δηλαδή και στην Εθνική Αιγύπτου. Αυτό που κουμπώνει πολύ καλά στον ΠΑΟΚ είναι ότι ο Λιμνιός μαζί με το Μάτος κάνουν τα περιβόητα overlap, δηλαδή ανεβαίνει ο Μάτος πάρα πολύ ψηλά, οπισθοχωρεί πίσω από την πλάτη του ο Λιμνιός και υπάρχουν αυτές οι εκπληκτικές αλληλοκαλύψεις. Πολλές φορές το ταλέντο του Λιμνιού ξοδεύεται από τον προπονητή μας γιατί του ζητάει να κάνει πράγματα σε ανασταλτικό τομέα τον οποίο το έχει αυτό το πράγμα ο Λιμνιός, με αποτέλεσμα να θυσιάζεται για την ομάδα. Λοιπόν, έτσι αυτό το δίδυμο δεν χαλάει εύκολα. Απλώς προσπαθεί ο προπονητής μας να τον βάζει το Λιμνιό σιγά σιγά. Δηλαδή, είναι και αυτό ένα παιδί τρελό, το οποίο ξοδεύει πάρα πολλές δυνάμεις, κάνει κάποια πράγματα τα οποία είναι άσκοπα, ξεκινάει το παιχνίδι και ξέρει ότι στο ρεζερβουάρ το έχει 100 λίτρα και δεν είναι τρελός. Είναι κοντό. Το κοντό, το ξέρεις. Είναι. Όχι, δεν μιλάω για ύψος. Δεν μιλάω για ύψος. Που καμιά φορά δείχνω το μυαλό, κοντό λίγο. Άλλο τρελός, άλλο κοντό λίγο. Βρε, το φάτσα του τώρα. Να σου πω μια ανωτελεία πάνω σε αυτό που μιλάς για το Λιμνιό και πάμε αριστερά. Ναι. Είναι το επόμενο δεξί μπακ της Εθνικής Ελλάδος, ο Λιμνιός. Δηλαδή, θα μπορούσε να αντικαταστήσει αύριο μεθαύριο και γεμάτος εμπειρίες πλέον μετά κανένα δύο χρόνια το Μάτος. Κοίταξε, ο Λιμνιός είναι ένας αθλητής ο οποίος θα μπορούσε πολύ άνετα το 3-5-2 να παίξει όλη την πλευρά. Ναι. Το να τον ευνουχίσεις κάνοντας τον μόνο αριστερό μπακ. Όχι, όχι, όχι. Στο 3-5-2 είναι το σύστημα του μέλλοντος. Δεν ξέρω κατά πόσο το αγαπάει ή το θέλει, αλλά αν είχε Λιμνιό και Ζαμπά και αυτό το επιτελείο των γιατρών και των γυμναστών, ο Τούντορ, εμένα μ' άρεσε το 3-5-2. Μ' αρέσει το 3-5-2. Το 3-5-2, φίλε Γιώργο, για να το παίξεις, το είπα και άλλες φορές. Ναι, ναι, το έχω αναλύσει και άλλες φορές. Είναι ένα σύστημα το οποίο οι ποδοσφαιριστές σου πρέπει να είναι αυτάλινοι και χαλίβδινοι και γυμνασμένοι στο φουλ με ποδοσφαιρική παιδεία. Απλώς θέλω να μου πεις, σου αρέσει σαν σύστημα. Ναι, ό,τι έχει σχέση με δύο μπροστά. Μάλιστα, μ' αρέσει. Δηλαδή, μ' αρέσει. Εμένα όμως το σύστημα που με τρελαίνει, που είμαι ερωτευμένος με αυτό και γουστάριζα και τον Έκτορ Ραούλ Κούπερ, τον προπονητή του παλιού του Άρη και νυν της Αιγύπτου, που το έπαιζε στη Βαλένθια, ήταν το 4-4-2 με ρόμβο. Αυτό είναι ένα σύστημα. Μην, Γιώργο, θα χαθούμε, Νίκο. Οποίο... Θα ναι, χαθούμε, άστο ρόμβο. Πάμε, πάμε αριστερά. Καθαρίσαμε δεξιά από ό,τι λέμε και οι δύο και συμφωνούμε. Λιμνιό σίγουρα. Ναι. Πάμε αριστερά τώρα που είναι τέσσερις παίκτες εκεί. Τρεις-τέσσερις παίκτες. Είναι ο Εκατουρί, είναι ο Ζαμπά, είναι ο Βιερίνη ενδεχομένως να πάει μπροστά. Κοίταξε να δεις. Είναι και ο Ουάρντας. Τον Καντουρί τον κρατάω για ρεζέρβα του Μπίσεσβαρ. Άρα λοιπόν δεν τον ξεκινάω, δεν τον βάζω καν στα αριστερά. Τον έχω σαν αλλαγή με τον Μπίσεσβαρ. Όταν θα εκπνεύσει ο Μπίσεσβαρ θα βάλω ο Καντουρί. Από εκεί και πέρα το μεγάλο ερώτημα είναι Ουάρντα ή Ζαμπά. Υπερισχύει για μένα ο Ζαμπά, ο οποίος έχει ψυχολογία, είναι φτιαγμένος, γουστάρει τέτοια παιχνίδια. Μαρκάρι. Έχει μια μαρκάρι. Μαρκάρι που θέλει και ο Λουτσέσκου. Έτσι. Έχει μια... Αυτό όμως που θα σου πω είναι το σημαντικότερο. Για πες. Ο μικρός όταν ήρθε ήταν χαμένος. Δηλαδή χαμένος δεν ήξερε τι του γινόταν. Ναι. Νόμιζε ότι είναι... Ότι θα σας μαμίσω όλους ρε παιδί μου. Εγώ είμαι το ταλέντο. Σιγά, ρε, και θα δω μαμιά. Και τα λοιπά. Μπράβο. Τον σβέρκωσε λοιπόν. Είχε όμως την ευλογία ο μικρός να έρθει σε μια ομάδα. Ομάδα. Και να τον σβερκώσει ο Μάτος. Και ο Μαουρίτσιο. Να τον σβερκώσει και ο Μαουρίτσιο. Ναι. Ο οποίος είναι οι συμπατριώτες του. Οικογενειάρχες άνθρωποι. Προσγειωμένα παιδιά. Παίκτες που δεν παίζουν στην ίδια θέση μαζί του.
Πες το. Μπράβο, αυτό. Για να είναι παίζει ρόλο, δεν παίζει, ρε Νίκο. Δηλαδή, α σε φτιάξω εγώ να με φάσει τη θέση, μπορεί κουφάλα. Βέβαια. Σε παρακαλώ. Και από εκεί και πέρα. Γιάννη Ζάτση το. Αυτό, αλλάξαμε. Οι περισσότεροι. Γεια σου, Ζάτση Βουνό. Λοιπόν, οι περισσότεροι Βραζιλιάνοι, να ξέρει ότι βοηθάνε, έχουν την κουλτούρα και την οτροπία να βοηθάνε τους μικρότερους αθλητές. Έτσι λοιπόν ο μικρός κέρδισε πολλά πράγματα και σαν ποδοσφαιρική παιδεία από τον Μαουρίτσιο και από τον Μάτος, με αποτέλεσμα να δεις και αλλαγή στη συμπεριφορά του. Όχι μόνο παιχτικά ότι ανέβηκε, και αυτό είναι δεδομένο γιατί το βλέπουμε, αλλά και σαν νοοτροπία έχει αλλάξει αυτό το παιδί. Ναι ρε, άμα θα κάνεις παρέα με αυτόν τώρα, άμα έκανε παρέα, να μην σου πω, με αυτούς τους παλιούς που τους μαζεύουμε και από το λιμάνι, θα γινόταν σαν τα μούτρα τους. Πες μου ποιον έχει φίλο, να σου πω ποιο είναι. Όταν κάθεται και έλα εδώ, είναι στο σπίτι το βράδυ, σε κάνω το τραπέζι με την οικογένειά μου, τα παιδιά μου, να φάμε, να πιούμε τι, ένα ποτάκι, μια μπύρα και να πας στην ευχή του Θεού, είναι άλλο. Κοίταξε να δεις. Ή έλα μαζί μου να σε τραβάω να πούμε όλο το βράδυ στα μπουζούκια. Ναι, από εκεί και πέρα θα σου πω και κάτι άλλο το οποίο πολλοί κόσμος δεν το ξέρει. Οι αθλητές του ΠΑΟΚ και συγκεκριμένα ο Λουτσέσκο έχει την ευλογία, πέρα από κανένα δυο παιδιά τα οποία λίγο, ας το πούμε, είναι πιο ζωηρά, έχει να κάνει με 100% επαγγελματίες αθλητές. Ναι, βέβαια. Δηλαδή με παιδιά τα οποία είναι προσιλωμένα και δεν δίνουν δικαιώματα. Βλέπε Πρίγιοβιτς, έτσι, βλέπε Μάτος, βλέπε Βαρέλα, Γενιάρχη, με τα παιδιά του, Κρέσπο, δηλαδή Μαλεζάς, παιδιά. Ακόμα το ψυχοπαθής ο Πασχαλάκης είναι εξαιρετικός εκτός γηπέδου. Ο Πασχαλάκης. Που βγάζει μια ψυχοπάθεια, ας πούμε. Επειδή το λένε πολύ και θέλω να το πω αυτό σε αυτά τα παιδιά. Οι οποίοι κάποιοι τον κατηγορούν, του λένε κάποια πράγματα, ας πούμε, ξέρω εγώ. Πρέπει να ξέρετε ότι ο Πασχαλάκης είναι ένα παιδί το οποίο έχει τεράστια ενέργεια μέσα. Δηλαδή, φανταστείτε ότι είναι ένα ηφαίστειο, ρε παιδί μου, και όλες οι βαλβίδες είναι κλειστές. Λοιπόν, θέλει να δώσει πράγματα περισσότερα, να φανεί, να δείξει, να αγαπήσει, να κάνει, και πολλές φορές εκεί, πάνω στον υπερβάλλον ζήλο, κάποια πράγματα τα κάνει λάθος. Δεν μπορώ όμως εγώ να τον κατηγορήσω, γιατί είναι ένα παιδί το οποίο δουλεύει πάρα πολύ πάνω σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή δίνει το 200% των δυνατοτήτων του. Θέλει να είναι ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ, ο τερματοφύλακας της Εθνικής για τα επόμενα 10 χρόνια. Γιατί είναι ένα παιδί το οποίο έχει φάει πολύ χωράφι. Έχει φάει πολύ βούρκο μέχρι να φτάσει εδώ. Αδικήθηκε, έκανε. Ναι. Έτσι, εγώ σε έναν αθλητή ο οποίος προσπαθεί, όπως είναι και ο Κρέσπο, ο οποίος έχει ακούσει πάρα πολλά με τα λάθη του και αυτός με τα σωστά του κτλ. Αλλά είναι αθλητές οι οποίοι έχουν δουλέψει. Ο ποδοσφαιρικός Θεούλης δεν τους ευνόησε. Ό,τι φτιάξανε, το φτιάξανε μέσα από τη δουλειά τους, λέει ο. Κατάλαβες. Ναι. Τώρα είναι στον ΠΑΟΚ, γιατί θα έπρεπε να είναι στον ΠΑΟΚ, αυτή είναι μια άλλη κουβέντα. Πάμε και λοιπόν αριστερά. Πού καταλήγουμε, Ζαμπά? Ζαμπά, 100% Ζαμπά. Για μένα, ναι. Α. Ναι. Δεν μου λες εκείνο με τα βαμμένα τα μαλλιά, ρε, το ξεχάσαμε. Παίζει καθόλου. Ο Καρέλι. Είναι, σε παρακαλώ, άμα το δεις από κοντά, πες τον, σε παρακαλώ. Πες. Δεν μπορείς να φανταστείς πώς είσαι, ρε φίλε. Δηλαδή είσαι για γέλια. Να σε δει να πεις. Του το πες, ε. Τον είπα τη μεσήβρια, του λέω, ρε φίλε, τι look είναι αυτό. Πώς είσαι έτσι, να πούμε. Χαριτολογότερο, γιατί μπορεί να αρπαχτούν από το πουθενά. Θα αρπαχτεί. Και μου λέει. Επειδή ο Καρέλης έχει το χιούμορ μέσα του, μου λέει, ρε εσύ, με έχεις δει πως ήμουνα πριν. Δηλαδή, ήμουνα χαλιαμούδρα πριν και τώρα βελτιώθηκα. Μα είναι δυνατό να βάψει τα μαλλιά του ξανθά, ρε φίλε. Ξανθά τα βάφουν αυτοί που παντρεύονται άντρι-μάντρι στην Αγγλία, ρε. Τι δουλειά έχει ο δικός μας. Οι ποδοσφαιριστές, όπως και ο Πασχαλάκης, ναι, που βάζει τα μαλλιά τους, αυτό το στυλ. Είναι παιδιά τα οποία, κοίταξε να δεις, πολλές φορές είναι εγκλωβισμένα. Είναι εγκλωβισμένα από ποια άποψη, ότι δεν μπορεί να κάνει ό,τι κάνει ένα παιδί, ας πούμε, στη δικιά του στην ηλικία. Να πάρει, ξέρω εγώ, το αυτοκίνητο. Μ' αρέσει να η προσέγγιση. Μ' αρέσει αυτή κατάλαβε, η προσέγγιση. Δηλαδή, και ξεδίνει εκεί, έτσι. Πώς? Και ξεδίνει εκεί, ε. Δεν μπορεί να ξαναγυρίσει, να κάνει, ναι, να δείξει αυτά και βγάζει μια ψυχοπάθεια εκεί. Έχω δει τον Πασχαλάκη να πούμε να παίζει kickboxing και έπαθα πλάκα. Δεν περίμενα ότι μπορεί να είναι τόσο δυνατός. Όπως και ο Βελίδης που έπαιζε σε εμάς και τώρα είναι στα Ιωάννινα,
είναι πρωταθλητής μποξέρ. Ποιος το ξέρει αυτό? Ότι είναι πανελλήνιος πρωταθλητής στο μποξ στα κιλά του, ο Βελίδης. Μάλιστα. Δηλαδή, είναι κάποια πράγματα τα οποία όταν είμαστε οπαδοί και πηγαίνουμε μια φορά στο γήπεδο δεν μας ενδιαφέρουν, κοιτάζουμε πώς θα παίξουν, αν θα παίξουν, αν δεν θα παίξουν κτλ. Επειδή πρέπει να βάλω και τα δύο τα διαλύματα, Νίκο, οπότε αριστερά ναι. έχουμε Ζαμπά και μπροστά Πρίγιοβιτς, τελειώσαμε, το κλείσαμε το θέμα. Πρίγιοβιτς, ναι, ναι, ναι. Δεν καταλήξαμε όμως στις δύο θέσεις με τίποτα. Τρεις είναι οι θέσεις, τη μία καταλήξαμε με το Λιμνιό. Με το Λιμνιό λέμε ότι το περισσότερο είναι να παίξει, στις άλλες δύο δεν ξέρουμε. Θέλω να στείλεις τα χαιρετίσματά σου στην αποστολή που μας ακούει από την Ιρλανδία, από το Ρέικιαβικ, μέσω ίντερνετ. Πού πήγε στο Ρέικιαβικ, ρε, η Κοζανίτισσα, πήγε στο Ρέικιαβικ. Τι ρε αποστολή, να πούμε. Πήγε στο Ρέικιαβικ. Εκεί θα σε κλέψει κανένας Ιρλανδός, να πούμε. Να βρούμε κανένα μπελά τέτοιο, να κάνουμε την εκστρατεία, πελά. Να πάμε εδώ να τη φέρουμε κάναμε, πίσω. Εδώ κάναμε ολόκληρη τέτοια με τον γιατρό, με τα Edelweiss, να πούμε. Να τον κάνουμε τον άνθρωπο να ηρεμήσει. Θα μας βάλει πάλι πελάδες εκεί. Έχει φορέσει μια στολή κίτρινες μπότες. Κίτρινες μπότες. Από πάνω εκεί είναι τα πλαστικά τις στολές τις αυτές. Γάντια. Αυτά και με μικροσκόπιο παρακολουθεί την αναπαραγωγή των σαλιγκαριών. Είναι μια αυτή. Εδώ στη Βέρεια είχε τη σάλιγκαρ. Τη θυμάσαι τη Σάλιγκαρ. Στην Βέρεια ήτανε, όχι εδώ σε εμάς ήταν. Σκίδρα ήταν η Σάλιγκαρ. Σκίδρα, ναι, ναι. Ένας ογλού τελείωνε το όνομά του, ένας χαρτοπαίκτης μεγάλος. Ήταν και χαρτοπαίκτης, μα πολύ άσχημος ήταν. Ασχημάντρας. Λοιπόν, ναι, πολύ άσχημο. Και τώρα ο συνεταιρισμός επιδοτεί να φέρουν την τεχνογνωσία από την Ιρλανδία. Και δεν στο πείτε. Τι ξέρουν οι Ιρλανδοί από σαλιγκάρια. Κύριε, συνέχεια βρέχει, ρε. Έχει υγρασία. Και επειδή βρέχει, δηλαδή. Έχει υγρασία. Τρώνε το χορταράκι το ελληνικό, ρε Γιώργο. Εμείς, το βοτανάκι. Φίλε, εκεί βρέχει 9-10 μήνες. Έχει πολύ σαλιγκάρια. Θα μας φέρει σαλιγκάρια να δοκιμάσουμε τότε. Τον τρόπο αναπαραγωγής θα φέρει. Πώς κάνουν σεξ τα σαλιγκάρια, πώς θα σου το πω. Και αναπαράγονται τόσο γρήγορα. Πάντως τώρα τελευταία βλέπω την αποστολή της χαριτολογώντας να πω ότι εκείνη την Κοζανίλα τελικά που είχε πάνω της φίλε Γιώργο κατάφερες και την πέρασες. Σιγά σιγά έκανα μεγάλο αγώνα να τη βγάλω την πλάχια της. Ρε φίλε. Τι δεν μπορείς να φανταστείς τι τυρί ήτανε. Τώρα όμως... ναι ρε φίλε τώρα. Αφήγει η Κοζανιτήλα από πάνω σου, ξέρεις τι είναι. Δύσκολο είναι. Ξέρεις τι λέει μια παροιμία αδερφέ. Ξέρεις τι λέει μια παροιμία. Ο Βλάχος λέει από το Μέτσοβο και από το Καρπενήσι 40 χρόνια στη μαγιά και ακόμα να ξυπνήσει. Είχα ένα φίλο από την Κοζάνη. Μου λέει, ρε εσύ, λέει, λέω, πότε ήρθες εδώ, λέει, το 90, λέει, ήρθα. 10 χρόνια, λέει, να φύγει η βλαγιά από πάνω μου και το τυρί, λέει, έπιαζα το 2000. Το παραδεχότανε. Ο φίλος μου, ο Γιάννης, ο οποίος έκανε τεράστιο αγώνα κουβαλούσε λάθρομετανάστες, Κούρδους, τους έβαζε μέσα στην ταλίκα. Ναι. Κούρδους. Τους έβαζε μέσα στην ταλίκα, από πίσω έβαζε πορτοκάλια και τους πήγε στην Αγγλία. Δηλαδή βοήθησε την Ελλάδα και τον πιάνα τον κινητό. Μαλάκα, λέει, δεν με αφήνω. Εγώ τους παίρνω, λέει, του δίνα από κανένα χιλιάρικο το κομμάτι και τους έπαιρνε και τους πήγαινε. Τώρα δεν ξέρω, είναι στην Αγγλία τώρα. Μένει, άμα ήταν εδώ, είχε κουβαλήσει Σύριο. Πάντα βοηθούσε. Τώρα κουβαλάει από την Αγγλία εδώ. Όχι ρε. Εκεί έχει βρει την άκρη και τους περνάει απέναντι. Τι κέρατο ήταν. Έχεις μια παρέμβαση από φίλο, παρακαλώ κύριε μου. Βεβαίως. Πουλάκι μου. Γεια σας. Γεια σου κύριε Κώστα. Τι κάνουμε. Έχουμε και τον, δεν ξέρω αν άκουσες. Τον ακούω τον Νίκο, τον ακούω. Πώς άκουσες αυτά που καταρχήν, είπε γιατί. Καταρχήν μια παρένθεση πρωτού μας πει ο κύριος Κώστας κάτι. Κύριε Κώστα δεν σε ξέχασα και σε ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε από εβδομάδα να σε πάρω τηλέφωνο. Ναι. Και να μην τον πάρεις δεν έχεις να χάσεις τίποτα. Από εδώ πότε θα εμφανιστείς. Εγώ θα είμαι ή την Τρίτη ή την Τετάρτη εκεί. Ωραία. Θα πάρεις και το Ραπτόπουλο μαζί σου. Όχι, θα είμαι για δουλειά. Γιατί σε άκουσα προχθές κάτι τσίπουρα. Λέγατε άμα δεν τα πιείτε στην Θεσσαλονίκη. Θα σε καλέσω και σένα να ξέρεις. Άμα με πάρετε και με πάτε να μην οδηγάω, τα πάω και όταν γυρίζω έρχομαι.
Γιατί άμα πάμε, κάτσουμε εκεί, θα πιούμε καμιά τσιπουριά. Μετά με βάλω οδηγά ο Σουρωμέα, πάμε ο Ραπτόπουλος. Και ούτως ή άλλως ο Ραπτόπουλος δεν πίνει ποτέ και έτσι... Δεν πίνει. Έτσι. Χαμένο κορμί. Πώς τα λέει όλα αυτά χωρίς να πίνει, δεν μπορώ να καταλάβω. Όταν ήταν μικρός, σαν τον Οβελίξ είχε παίξει μέσα σε ένα βαρέλι με τσίπουρο και του μείνει από τότε. Δεν χρειάζεται να πάρει μαγικό σωμό. Προχθές ξέρεις τι με έκανε ο Κυρκώστας. Μιλούσαμε στο τηλέφωνο, κλείσε, λέει στο σούπερ, λέει έχει το Ραπτόπουλο. Καλά, λέω ρε κουφάλα, κλείνει σε μένα στο τηλέφωνο να ακούσει το Ραπτόπουλο με τον Αλέφαντο. Είναι διακλείσει, κλείσε με, λέει να ακούσει το Ραπτόπουλο. Δεν τον αφήνει ο Ραπτόπουλο να μιλάει μαζί μου. Νίκο, τα είδε σαν παιχνίδια χθε. Σχεδόν όλα, ναι. Μ' άρεσε ο Παναθηναϊκός στα πρώτα 20 λεπτά. Ναι, πραγματικά. Και τη ΣΑΕΚ τα γκολ ειδικά το Μάνδαλο ήταν πολύ ωραίο. Ναι, αλλά η ΑΕΚ έδειξε πολύ, πολύ μεγάλη ατονία, κύριε Κώστα. Δεν είχε τρεξίμα. Καλά, οι άλλοι κατεβήκαν με 4-6-0, βρε. Ναι. Δεν είναι εύκολο να... Εκείνο το Λιβάγια τον είδα υπέρβαρο, τον είδα βαρύ. Δεν ξέρω. Υπέρβαρο, αλλά βίωσε το κάρφωσε με τη μία το γκολ. Με ανάποδο πόδι. Κύριε Κώστα, ας τον έχει ο Θεός καλά. Ας έχει υγεία. Γιατί να τον έχει καλά, ας πάθει μια θλάση να μείνει 2 μήνες έξω. Γιατί να είναι καλά. Άμα ο Θεός είναι Θεός, θα του τη ρίξει. Τι θα τον κάνει. Ένα σοβαρό Θεός θα τον κάνει. Θα του τραυματίσει όλους, ρε. Αν είσαι και δυνατός, αν θέλεις να ρίξεις τον αντίπαλό σου κάτω, πρέπει να γίνεις πιο δυνατός από αυτό. Εντάξει, πιο δυνατός, αλλά θέλω να παθούν κακό, αθλητικό κακό, για όνομα του Θεού. Όχι, κακό, ρε παιδί, να μην κάνουν γήπεδο, να γκρεμιστεί καμιά κολόνα όταν λείπει ο κόσμος, να παθαίνουν θλάσεις. Δεν τους θέλω. Πώς θα γίνει, ρε κόρε, Νίκο, δεν τους θέλω. Μη, δεν πειράζει. Δεν τους θέλω! Είναι ύπουλη. Τον ύπουλο τον άνθρωπο δεν το γουστάρω. Πώς θα γίνει. Φαντάσου τώρα, ναι. Φαντάσου τώρα να έχει γίνει η Αγία Σοφιά, να έχει μέσα 40.000 κόσμο και να κατεβαίνει ο Κυρκώστας με το λεωφορείο, το κτέλ κάτω, να πηγαίνει. Γιώργο, τα παπούτσια του έξω θα τα βγάλει. Θα τα σκουπίσει στο χαλάκι της Αγίας Σοφιάς, θα τα βάλει δεξιά και θα μην πέσω με τις παντόφλες ο κύριος. Εγώ θα του κάνω μια ερώτηση. Γίνεται ταυτόχρονα το γήπεδο του ΠΑΟ και το γήπεδο της ΑΕΚ. Ναι. Και παίζει ο ΠΑΟ, ας πούμε, φιλικό στην Ντούμπα, την καινούρια, και η ΑΕΚ στην καινούρια Φιλαδέλφια. Σε ποιο θα πάει? Φιλικό. Φιλικό αυτό, εντάξει. Σε ποια εγγένεια θα πας, αν είναι την ίδια ώρα του ΠΑΟ και της ΑΕΚ? Η Θεσσαλονίκη με βολεύει καλύτερα, κοντά είμαι. Είδες, σου λέω, είναι κρυφοπαοξής. Άκου τι σου λέω. Μα εγώ ξεκίνησα, κοίταξε, εγώ ξεκίνησα από ΠΑΟΚ τη δεκαετία του 50. Ξεκίνησα από το Συντριβάνι, με πήγαινε ο θείος μου. Και μετά, όταν 59-60 έγινε η Τούμπα, είδα εκεί τον μάγο της μπάλας, τον Χατζηπαναγή με 40 γκολ το χρόνο. Ποιο Χατζηπαναγή? Είδα τον Κώστανε στο Ρίβι και με πήρε τα μυαλά, ρε παιδιά. Με πήρε τα μυαλά, τι να σας πω τώρα. Ο Νεστορίδης, και έγινε σάκ για τον Νεστορίδη. Πώς? Και έγινε σάκ για τον Νεστορίδη. Από τον εξαιτίας των Ιστορίδη, ναι. Και μετά που είδες τον Κούδα, γιατί δεν έγινες ΠΑΟΚ? Δεν υπάρχει σύγκριση, βρε. Άσε τώρα. Είσαι τρελός. Βρε, τώρα. Είσαι τρελός και άμπαλος. Δεν υπάρχει σύγκριση, βρε. Ιερόσιλε. Εσύ που συγκρίνεις τον Βασιλάκο με τον Λάκη τον Παπαϊωάννου, βρε. Βρε, άσχετε. Ο άλλος έχει 38 εμφανίσεις στην Εθνική με 5 γκολ. Και τον άλλο δεν τον καλέσα μια φορά στην Εθνική, βρε. Τι χοντρόπαλα. Άντε να πω, κύριε, δεν τρέπεσαι λίγο, ρε. Συγκρίνεις Βασιλάκο με Λάκη Παπαϊωάννου, ρε. Μας ακούει και ο κόσμος, λέω. Ντροπή, ρε. Ακριβώς τα ίδια θα έλεγα αν ήμουν κι εγώ από την Κατερίνη. Αλλά επειδή είσαι άμπαλος και δεν ξέρεις μπάλα,
Νίκο, τους έχεις δει τους παίκτες αυτούς? Ο Βασιλάκος πήρε μόνος του πρωτάθλημα, ρε. Ο Μαραντόνα και ο Βασιλάκος πήρανε πρωτάθλημα μόνοι τους. Από Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, από τους γίγαντες. Τι να κάνει ο κοντοκεφτές εκείνος ο Παπαϊωάννου, ρε, μπροστά. Μπροστά στο Βασιλάκο. Ρε πάψε τώρα, βρε. Ποιος Νεστορίδη, βρε, ο ασχημάντρας εκείνος. Το άλλο ήταν το Ζαρκάδι. Το Ζαρκάδι. Το λέγανε Ζαρκάδι. Το Νεστορίδη πώς το... Ο Νέστορας. Ο Νέστορας ήταν ένας γέρος, ρε, στον Τροϊκό πόλεμο. Ο μάγος της μπάλας το λέγανε. Τα αρθέλια σου κουνιούνται, το λέγανε. Ο μάγος της μπάλας. Εσύ δεν τον πρόλαβες. Πρόλαβα άλλους. Πρόλαβα το Δωμάζο. Τον Κοντό. Εκείνο, τον Προδότη. Το μεγαλύτερο δεκάρι όλων των εποχών. Ένα, γι' αυτό σου λέω. Δεν ξέρεις μπάλα. Το μεγαλύτερο δεκάρι όλων των εποχών. Ούτως ή άλλως, για να μην μαλώνουμε, δεν υπάρχει περίπτωση να έχουμε ιδία άποψη, διότι όταν παίζαν αυτοί οι αθλητές μπάλα, ας πούμε, ξέρω εγώ, καλά, το δεν είχε ανακαλυφθεί καν η τηλεόραση, ας πούμε. Ρε φίλε, τον Παπαϊωάννου και τον Βασιλάκο δεν τους είδες εσύ? Νίκο, όχι βέβαια, πού να τους δω τον Βασιλάκο? Το Βασιλάκο δεν τον είδες? Πού να το δω εγώ τον Βασιλάκο? Πότε έπαιζε ο Βασιλάκο? Ο Βασιλάκος έπαιζε στις αρχές του, στα μέσα του 80. Ναι, ναι, ναι. Πού να τον Πεκτούρα, δω, ένας άνεμος. Τώρα και να θυμάμαι. Γιώργος Σιδέρης στον Πάσιμο. Κούδα στη μακρινή παλιά. Και Παπα Εμμανουήλ στο σουτ. Και Πανέ, λιοντάρι. Λιοντάρι. 17 χρονών τον έριξε μέσα στο ΠΑΟ Κάριτς στο 2-0 της Τούμπας με τους Δενακέδες. 17 χρονών. Και μπήκε μέσα και βάλε και γκολ. Απέναντι στους γίγαντες του Άρη. Άλλο το ποδόσφαιρο εκεί τώρα, Γιώργο. Όχι, ρε. Πίστη, έπαιξε μπάλα 10 χρόνια δυνατά ο Βασιλάκος. Δεν θα πρέπει όμως να ξεχνάτε και το εξής. Δηλαδή, ο Βασιλάκος ποιος είχε δίπλα στα εξτρέμα σου εκείνη την εποχή? Τον Αλεξανδρίδη. Α, είχε Δημόπουλο, Κωστίκο. Πότε, Αλεξανδρίδη, ρε, πήραν πρωτάθλημα, ρε. Ο Λουκανίδης ποιον είχε, ας πούμε? Άσε, εγώ δεν μίλησα για το Λουκανίδη. Ο Λουκανίδης είναι εκτός συναγωνισμού. Για εκείνον που είχε δίπλα του το Λουκανίδη και τον Ελευθεράκη και ακουγόταν αυτή η κοντοπιδαμή, γιατί είχε παντρευτεί του σχολιού. Εάν δεν είχε παντρευτεί τη Ρένα Ντόρ, δεν θα μιλούσε κανείς για το Δωμάζο. Ο Λουκανίδης είναι εκτός συναγωνισμού, ο πρώτος. Εσείς για ποιον λέτε? Το Δωμάζο. Εγώ λέω το δεκάρι μεγαλύτερο από το Δωμάζο δεν έχει βγάλει η Ελλάδα. Είσαι δεν έχει βγάλει. Θα στείλω γιατρό να σε δέσει. Με το εξής πλεονέκτημα. Ότι μέσα έξω έπαιζε το ίδιο. Άλλο αυτό. Τι άλλο? Μέσα έξω έπαιζε, ήταν άριστος και μέσα και έξω. Άλλο αυτό, ρε. Ο Κούδας μόνο με χτυπήμα το βλέπανε. Ένα ζωγραφίζει. Εκτός εδώς τον ψάχναμε να τον βρούμε. Στην Κατερίνη, την δεκαετία του 60 που ήρθε εδώ, μόνο ο Σαράβης Τερζανίδης ήταν τα παλικάρια. Τον Κούδα χοροπηδούσε σαν κατσίκι. Έτσι. Ο Δωμάζος μέσα έξω είχε την ίδια απόδοση. Αυτά που έκανε ο Κούδας μέσα δεν τα έκανε ο Δωμάζος ποτέ. Νίκο, έκανε 25 χιλιόμετρα στο γήπεδο σε έναν αγώνα όταν οι άλλοι κάναν 5. Τι είπες? Γιώργο, εκεί ερωτεύτηκες στον Παναθηναϊκό εσύ? Είδες τον Δωμάζο και τον ερωτεύτηκες στον Παναθηναϊκό? Τον Δωμάζο έκανα με τότε τον έβλεπα. Γιατί? Γιατί? Για δύο λόγους. Πρώτον, επειδή ήταν υπερεκτιμημένος. Και δεύτερον, επειδή είχε προδώσει τα όνειρά μου. Είναι και κουφαλή θα πρέπει να είναι. Κολόπεδο ήταν, ρε. Εδώ που τα λέμε. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Α, ας πει όχι. Ναι. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Εγώ δεν θα τον κάνω γαντρό. Γαμπρό, δεν θα τον κάνω. Ναι, αλλά παράτησε την εθνική και έφυγε. Σε ένα γκαλά που είχε γίνει κάτω στο Γέρακα στην Αθήνα, η εταιρεία μου είχε κάνει, τέλος πάντων, εκεί πέρα κάτι, και ήταν χορηγός κάπου, και γνώρισα τον κύριο Δωμάζο, τον κύριο Αντωνιάδη και τον κύριο Οικονομόπουλο.
και σε κάποια φάση, ας πούμε. Νομίζω ότι γνώρισε τις τρεις μεγαλύτερες κουφάλες του ελληνικού ποδοσφαίρου, ας σου πει ο Κώστας. Και έτσι, για τους τρεις. Έτσι έχω την εντύπωση. Και για τους τρεις. Παλιοχαρακτήρες. Όμως. Ήρθε... Ένα λεπτό, Νίκο. Υπάρχει ένας άνθρωπος που πρέπει να κάνει μια παρέμβαση. Ήδη έχουμε φάει 5 λεπτά από τον κύριο Μουρελή που ακολουθεί. Να κάνει την παρέμβαση ο φίλος και να κλείσουμε. Ορίστε. Ναι. Λοιπόν, Γιώργο, άκουσε να σου πω. Όλοι οι μεγάλοι παίχτες, τα μεγάλα δεκάρια, πίσω τους είχαν ένα μεγάλο center half. Οι τρεις παίχτες παγκοσμίως που δεν είχαν μεγάλο center half και κάναν τα όργια ήταν τρεις Γιώργηδες. Μπες, Δελικάρης, Κούδας. Για μένα είναι οι κορυφαίοι του πλανήτη. Σκέψου να είχαν πίσω και έναν Ινιέστα. Βάλ τη φαντασία σου λίγο να δουλέψεις τι θα βλέπαμε. Τι να λέμε τώρα. Μεγάλη προσέγγιση. Αλλά... Ο Μπες ήταν εξτρέμ, δεν ήταν δεκάρι. Έτσι το λέτε εσείς. Δεν ήταν δεκάρι. Έτσι το λέτε εσείς, κύριε Κώστα. Έτσι το λέτε εσείς. Ήταν τρία δεκάρια που ο ένας χρησιμοποιούσε πιο πολύ από δεξιά, ο Δελικάρης αριστερά και ο Κούδας ο πιο Δελικάτος στο κέντρο. Σκέψου να είχαν και έναν Ινιέστα πίσω και θα βλέπαν τα ματάκια μας. Ήταν μια ομάδα μόνος του, βρε. Εσύ έχεις μάθει να βλέπεις τα τραγιά. Εμείς είδαμε άλλη μπάλα με αυτόν τον άνθρωπο που πήρε τώρα τηλέφωνο. Είδε τον Τζαρκάδη και μου λες δεν έπαιζε στην Κατερίνη και στα Τρίκαλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον λόγο που μου δώσατε. Βρε άντε βρε τώρα, έχω την όμορφη την κοπέλα. Έχω την όμορφη την κοπέλα και θες να σε μαγειρεύει κιόλας. Να βάλεις τη δικιά σου τη βλαχάρα να μαγειρεύει. Εμείς τον έχουμε μόνο για το κρεβάτι. Ορίστε, η αλήθεια κύριε. Είναι ότι στο ποδόσφαιρο θέλουμε και το άλλο το πίπερ. Φύγατε και οι τρεις, γεια σας! Καλή επιτυχία στις ομάδες σας! Να είστε καλά! Χαιρετίσματα στην Ιρλανδία την Αποστολίτσα! Να περνάτε καλά, καλά σαλιγκάρια Αποστολία! Και να προσέχετε τον εαυτό σας! Κάνε και μια σαλιγκαρό σου να φας με ραδίκια! Και να ξέρετε ότι προσευχηθείτε στο καλό Θεό να μας δίνει γεια! Όλα τα άλλα μπορούμε να τα φέρουμε βόλτα, διότι όταν έχεις την υγεία σου, κύριε Γιάννη Ζάτση, μπορείς να βγεις από το σπίτι και να ψάξεις να βρεις και δουλειά. Και έχοντας υγεία και δουλειά, μπορείς να βγάλεις χρήματα. Οπότε, έχοντας υγεία, εργασία και χρήματα, ο έρωτας είναι μια εύκολη υπόθεση. Γεια σας!